Δηλαδή να στο πω ανάποδα τώρα. Ναι. Εάν σε κάθε 100 περιπτώσεις επιδειξιών οι 5 έβγαιναν στα social media, θα είχε πέσει το Facebook. Προφανώς ναι. Προφανώς ναι. Εντάξει. Θα μου πεις, θα ρωτήσω, σωστή απάντηση ήταν ναι, αν συνοδεύονταν από πιπερά το φωτογραφικό υλικό, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Αλλιώς τι να βγάλεις στο Facebook. Ναι. Άμα δεν βγάλεις. Την καπαρτίνα μόνη, την κόρη στο περιεχόμενο. Την θήκη του λάπτοπ. Ναι, δεν έχει νόημα. Χωρίς το mousepad. Τελικά ο τύπος αυτός είναι παπάς ή ντύνεται σαν παπάς. Αυτή είναι η μεγάλη απορία. Γεια σου, παπά. Είναι παπάς. Γνωρίζουμε εσύ που έχεις κάνει ενδελεχές ρεπορτάζ. Είναι παπάς. Λένε ότι είναι. Πώς το λένε. Μοναχός. Ναι. Ότι τα ρούχα του δηλαδή. Τα ράσα του τέλος πάντων. Ναι, παραπέμπουν. Ότι παραπέμπουν σε μοναχό. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Ο οποίος βαρέθηκε να είναι μοναχός από ό,τι καταλάβαμε από το σχετικό φωτογραφικό υλικό. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν άλλωστε στην πιο ερωτική πόλη της Ελλάδας. Έτσι. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα ότι γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Να λέγα καλά που δεν έχω και μετρό, λέω εγώ. Σκέψου τι θα γινόταν στο μετρό αν υπήρχε. Ναι. Που έχουν αφαγωθεί να γίνει το μετρό. Εκεί να δεις. Που έχει τα αρκοντήσια του μέσα, που έχει τις ανέσεις του, που έχει τα τέτοια του. Κόλαση. Εκεί θα είναι μαγεία. Βεβαίως οι θέσεις εκεί δεν βολεύουν όπως το λεωφορείο, πρέπει να πούμε. Γιατί? Δεν βολεύουν, γιατί οι διπλές έχουν απέναντι τους άλλες δύο. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις εκεί και μετά οι άλλες είναι απέναντι. Πιάνεις μια γωνία, καβατζώνεσαι κάπου, ας πούμε. Γωνία όμως διπλή, πού να πιάσεις γωνία διπλή. Γωνία εκεί που ενώνει με το άλλο βαγόνι. Πιάνεις τη γωνία εκεί. Α, εκεί που ενώνει με το άλλο βαγόνι. Ναι, αλλά εκεί και πάλι είναι τετράδες, θέλω να σου πω. Ναι, πιάνεις την ακριανή. Ίσα-ίσα δίπλα στο αντικείμενο του πόθου. Να είστε δύο όμως, να μην είναι άλλος. Είναι το θέμα. Πώς θα απομονώσεις άλλες δύο θέσεις εκεί πέρα. Με τη βοήθεια του Θεού. Εν προκειμένου. Εντάξει. Τι να πει, εντάξει. Βγήκα λίγα γούστα, ρε παιδί μου, τώρα τι να πούμε εδώ πέρα. Βγήκανε λίγα γούστα και στα σχόλια επίσης, θέλω να σου πω. Δηλαδή, πέρα από όλη την. Δεν άντεξα, ναι. Πρέπει να σου πω. Πέρα από όλη την πλάκα. Διάβασα λίγο πέρα δόθε. Ναι. Πέρα από την πλάκα και πέρα από τους ανθρώπους που το καταδίκασαν, ας πούμε, και το βρήκανε σχρό και ελεηνό όπως είναι, υπάρχουν πάντα και οι αλάδες. Δηλαδή. Οι αλάδες που ουσιαστικά, ας πούμε, φταίει η κοπέλα. Για κάποιο λόγο. Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να φοράει φούστα ή γιατί οι γυναίκες προκαλούν. Υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας οι άνθρωποι. Και όχι για πλάκα. Όχι για πλάκα, δυστυχώς. Οι αλάδες, πρέπει να σου πω, δεν κάνουν πλάκα. Οι αλάδες είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένοι σε αυτό που λένε και πάρα πολύ πύρινοι οι αλάδες. Ότι ναι, κατακριτέω, αλλά. Ναι. Και αυτοί. Και τώρα θα ακούσετε όλη την άλλη. Ναι, ακριβώς. Μετά το άλλα. Ναι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως υπάρχουν και αλάδες ανάμεσά μας. Ό,τι δηλαδή ότι προκαλούσε άρα. Και ότι επίσης στο πλαίσιο του αλλά υπάρχει, ναι. Αλλά δεν έπρεπε να βγάλει το πρόσωπό του να φανεί. Ναι. Φαντάζομαι για το μόριό του δεν. Σωστά. Το μόριό του μπορεί να πειράζει, φανεί, ακριβώς, αλλά, ναι. Αλλά το πρόσωπο όχι, γιατί υπάρχει το τεκμήριο της τσουτσουνοαθότητας. Μάλιστα. Δηλαδή, αφήστε το να μπαίνει, ας πούμε, και σε άλλα ενδεχομένως λεωφορεία ή οπουδήποτε αλλού και να κάνει το πράγμα αφού δεν θα είναι και η φάτσα του γνωστή. Κάπως έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Γιατί είναι άνθρωπος Θεού. Νάτος παιδιά, το από εξαρχής, θα έλεγα. Λάξ. Θέλω να σου πω ότι το πιο καβλαντερό στοιχείο. Καβλαντερό, έτσι. Ναι, ναι. Ξανακούστηκε καθαρά η λέξη. Είναι ότι ο διάλογος που είχαν με την κοπέλα. Ναι. Ήταν ο διάλογος της τουαλέτας. Δηλαδή, ναι. Όπως λέει αυτή, του φωνάζω, τι κάνεις. Και αυτός με κοιτάει την πότα πριν κατεβεί και μου λέει, μήπως, τι κάνω. Mm-hmm. Τι κάνεις, τι κάνω. Το, οπ. Ναι. Τι κάνεις, τι κάνω. Τι θα πει, τι είναι αυτά που λέτε, επιβεβαιώθηκε πως δεν είναι αληθές το Ντεμέκ ρεπορτάζ. Δεν είδα εγώ κάτι σχετικά ότι δεν είναι αληθές. Ναι, ούτε εγώ είδα το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει. Ούτε εγώ είδα το πράγμα. Έμεινα στην ιστορία ότι η κοπέλα ανέβασε ό,τι ανέβασε και μετά μια ανέβασε φωτογραφία του συγκεκριμένου μοναχού εμπασδός που είχε βγάλει μια άλλη κυρία στο ίδιο λεωφορείο μια άλλη μέρα. Εντάξει, ότι παίξαν και κάτι σχόλια, ότι δεν είναι αυτός, δεν είναι η ίδια τσάντα του λάπτοπ κτλ. Εν πάση περιπτώσει,
Οι επιδειξίες είναι ανάμεσά μας. Ναι, μην ανακαλύψουμε την Αμερική το 2017. Πραγματικά. Αν ρωτήσετε φίλες σας ή και φίλους σας, οι οποίοι κάνουν διαδρομές νωρίς το πρωί, ενδεχομένως σε συγκεκριμένα λεωφορεία τα οποία μπορεί να είναι λίγο ερημικά, θα σας πούνε πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες από ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, στα κτέλ και σε διάφορες τέτοιες μεγάλες αποστάσεις. Ενδεχομένως όχι σε λεωφορεία που είναι πίτα, ξέρω εγώ, μεσημεριανή ώρα. Εκεί υπάρχουν άλλες κατηγορίες ανθρώπων που πάνε και τρίβονται και διάφοροι άλλοι τέτοιοι γελοί τύποι. Αλλά για περιπτώσεις επιδειξιών θα σας πούνε πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, αν κάνετε τον κόπο να ρωτήσετε φίλες οι οποίες μπαίνουν σε λεωφορεία που δεν έχουν πάρα πολύ κόσμο σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Μην πέφτε και από τα σύννεφα, θέλω να πω, γιατί έχει συννεφιά αυτές τις ημέρες και δεν θα βρούμε σύννεφα να ανεβούμε για να πέσουμε. Δύσκολα πράγματα. Ναι. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μία από τις κυρίες και κύριοι από τις ειδήσεις που κυριάρχησαν, θα λέγαμε, τη σημερινή μέρα και που δεν θα έχει κυριαρχήσει και τόσο πολύ. Είναι αλήθεια αν αυτό το πράγμα δεν το είχε κάνει, ξέρω εγώ, άνθρωπος με ράσο και το είχε κάνει ένας απλώς κανονικός άνθρωπος, να το πούμε έτσι. Αν δεν είχε κάτι χαρακτηριστικό, ας το πούμε. Επίσης, θα είχαμε με μια πολύ διαφορετική γκάμα αντιδράσεων αν το είχε κάνει, ας πούμε, κάποιος Πακιστανός, λέω για παράδειγμα. Έτσι, το λέω αυτό, ότι αναλόγως με το φύλο του, το χρώμα του, την εθνικότητά του, την ιδιότητά του, θα είχαμε μια διαφορετική γκάμα αντιδράσεων. Νομίζω, εάν είχε συμβεί αυτό, θα ακούγαμε από τα πέρατα του δημοσιογραφικού του καταφυγίου, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν βρίσκεται αυτό, εδώ καθαρά στα ακουστικά μας τη φωνή του Στέφανου Χίου. Ακόμα πιστεύω θα φώναζε. Ακόμα θα φώναζε. Δεν έχουμε γεμίσει επιδειξίες και εφαψίες. Τι έχουμε γεμίσει τώρα? Τώρα γεμίσαμε. Νομίζω ότι αυτά τα ποσοστά είναι σταθερά επί σειρά ετών. Απλώς τώρα που κουβαλάς μαζί σου τον τρόπο να το δημοσιοποιήσεις, τον έχεις ουσιαστικά στο χέρι σου, είναι και πιο εύκολο να. Με την καλή έννοια. Ναι, με την καλή έννοια πάντα. Είναι και πιο εύκολο πάντα να κοινοποιηθούν τέτοιου είδους ιστορίες. Λοιπόν, μπάς περιπτώσει, αυτό ας το πούμε ότι με κάποιον τρόπο, ας πούμε, ήταν κάπως η χαριτωμένη. Νόταζε καθόλου χαριτωμένη για την κοπέλα που το υπέστη, βεβαίως. Αυτό και για άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως είχαν παρόμοιες εμπειρίες. Και βεβαίως για όλους σας, για όσους τυχόν είχατε την ατυχία να συναντηθείτε με επιδειξία ή με εφαψία. Ναι, αν κοιτάς το ίδιο μήνυμα, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο ποιητής. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη για αυτή την. Τη μικρή διακοπή. Κάποιος άνθρωπος έχει οράματα προφανώς. Να πούμε και τι είναι αυτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τσαούς είναι όσο ακούω χρόνια και σε πάω, το να ταυτίζεσαι με τον Γιαννακόπουλο δεν σε τιμά, πες στα μάτια μου. Ταυτίζεται 24 ώρες το 24ωρο για να τσαούσεις με τον Γιαννακόπουλο. Δηλαδή ξυπνάει και κοιμάται με το όνομα του Γιαννακόπουλου στα χείλη. Αν εννοείς αυτό, νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε όλοι. Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω, επειδή έχει τύχει και πρόσφατα μια παρόμοια αστοχία λόγω συνεπωνυμίας, δεν ξέρω αν έχουμε και εδώ πέρα τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος Τσαούσης κάπου έχει γράψει κάτι για τον. Ναι. Για τον Γιαννακόπουλο. Λοιπόν, και ακολουθώντας πιστά το μήνυμα, Τσαούση, πες τώρα για τον εφήμερο και τελείωνε. Ναι. Έτσι από τους φίλους που προφανώς θέλουν είτε να ακούσουν για τον εφήμερο, μα δεν θέλουν να ακούσουν για τον εφήμερο, θέλουν να ακούσουν τα παρακάτω. Λοιπόν, ναι, είναι η στεναχωρίδηση της ημέρας. Όπως και να το κάνουμε, εγώ είχα την. Εντάξει, ήμουν από τους ανθρώπους που έτυχε. Τυχαίο ήταν να τον έχω γνωρίσει κιόλας. Το συγκεκριμένο είχα πάει σε κάποια φάση από το The Press Project, συντήσει και αυτόν και την και τη γυναίκα του και εντάξει, διαβάζω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι το ψευδοεπώνυμο, ας πούμε, το δεύτερο που πήρε το εφήμερος,
Το διάλεξε μόνος του για αυτό το λόγο. Το διάβασα και εγώ αυτό, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν. Επειδή ακριβώς αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ίσως να ήξερε ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό που. Ήξερα ότι είναι κάτι που μπορούσε να τον τραβήξει για αρκετά χρόνια, αλλά μπορούσε και να τελειώσει τη ζωή του ανά πάσα στιγμή. Ναι. Και είναι μια. Δηλαδή, προφανώς δεν μπορεί κανείς να μπει στα παπούτσια του, αν δεν έχει βιώσει παρόμοια πράγματα. Δηλαδή, να ξέρεις ότι είναι ο θάνατος στο κατόπι σου. Mm-hmm. Και ότι μπορεί να είσαι ευρύ ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, το πώς ζεις με αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το. Να το συλλάβω, δηλαδή. Πραγματικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένας άνθρωπος που ορμόμενος και από αυτό. Έτρεξε να κάνει στη ζωή του ό,τι προλάβαινε, ρε παιδί μου. Ό,τι προλάβαινε. Αυτό που έχει στο κεφάλι. Και ίσως γι' αυτό ήταν και οπλισμένος με περισσότερο θάρρος, ίσως αντοχές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Συλληπιτήρια σε κάθε περίπτωση. Συλληπιτήρια σε κάθε περίπτωση. Γνωρίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, μια και ήταν η ψυχή του The Press Project. Το site να. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ειλικρινά, γιατί γνωρίζω ότι ήταν πραγματικά το Α και το Ω. Εκεί πέρα. Μακάρι να συνεχίσει, γιατί ήταν μια προσπάθεια καινοτόμα. Ήταν μια προσπάθεια μοναδική. Μπορεί να μην άρεσε. Πολεμήθηκε βεβαίως και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν μια προσπάθεια που άξιζε την προσοχή. Και ένα μέρος το οποίο έβλεπες πράγματα και ειδήσεις και συνεργασίες που δεν τις έβλεπες σχεδόν πουθενά αλλού. Και αυτό για την ενημέρωση, γενικότερα για αυτό που λέμε ενημέρωση, για μένα είναι πολύτιμο. Μην ψάχνετε τι έγινε με αυτά που βγάλανε. Μην συζητάμε τώρα αυτό. Mm-hmm. Τι έβγαλε, γιατί το έβγαλε, τι έγινε με αυτά που βγάλανε, τι έκανε η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη κτλ. Αυτά είναι μια δεύτερη κουβέντα, αλλά για την ενημέρωση, από που ψάχνει και θέλει ενημέρωση, το The Press Project ήταν ένας και είναι και παραμένει ένας διαδικτυακός διάβλος που όμοιός του δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και τον Κώστα Φίμου, και πραγματικά συλληπιτήρια, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για δύο παιδάκια, μικρά κιόλας. Mm-hmm. Και δύσκολα. Mm-hmm. Δύσκολα γενικώς. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το κλίμα, έτσι, το λίγο, πρέπει να κάνουμε και τα follow-up μας. Και χωρίς να μπορώ να πω είναι η αλήθεια, αν είναι ειλικρινές ή αν προσπαθούν μέσω αυτού να σώσουν κάτι από την καμπάνα που έρχεται, mm-hmm. οφείλουμε να πούμε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βοσνίας έστειλε μια επισημότητα τη συγγνώμη στην εθνική μας. Εγώ την καταλαβαίνω ότι είναι κατόπιν υποδείξεως του νομικού επιτελείου. Έτσι το καταλαβαίνω. Αυτό λες, ναι. Ναι, διότι συνήθως η πρώτη αντίδραση είναι η αυθόρμητη και η πρώτη αντίδραση ήταν προκληθήκαμε, τους είδατε πως παίζανε, πάντα έτσι κάνουν οι Έλληνες και διάφορα τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι εν ώψη της καμπάνας που θα έρθει και η οποία θα είναι και η χειρή καμπάνα, κάποιος είπε παιδιά να λίγο να ελαφρύνουμε τη θέση μας, να ζητήσουμε καμιά συγγνώμη χωρίς αλλά, χωρίς ναι, αλλά οι Έλληνες αυτό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Ξαναλέω, διότι συνήθως η πρώτη αντίδραση είναι η πιο ειλικρινής. Αυτό που νιώθεις και αυτό που θες να πεις. Και η πρώτη αντίδραση των Βόσνιων ήταν στα όρια της ελεηνότητας. Δηλαδή, μόνο που δεν είπανε καλά του κάναμε. Θα συμφωνήσω μαζί ναι. σου. Νομίζω ότι προς τα εκεί πηγαίνει. Αν και δεν πιστεύω, πρέπει να σου πω, ότι θα επιτύχουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Ζητήσαμε δημόσια συγγνώμη και την κοινοποιήσαν προφανώς και στην UEFA και στη FIFA. Οκ. Ναι. Okay. Τι θα πούνε ότι εντάξει, ανακοίτα τους, μεταμέλησαν. Εντάξει, να μην τους καμπανιάσουμε. Δεν ξέρω αν γίνεται μέσω επιστολών αυτό το πράγμα. Ότι κάνουν λίγο καλύτερο το κλίμα, ας το πούμε, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, μέχρι. Ή βάζω και μια τρίτη παράμετρο τώρα μέσα στο παιχνίδι. Μήπως, ναι. λέω εγώ, ναι. είχαν φοβηθεί και αντίδραση της δικής μας ομοσπονδίας τώρα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μήπως φοβήθηκαν νομικές κινήσεις από το Γιαννιώτα, από δεν ξέρω εγώ ποιον ναι. πλέον. Πέρα από, από το αυτό τι θα κάνει η UEFA. Αυτό μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως, άσχετα με το αν ζητήσα συγγνώμη ή όχι. Καταρχάς, η πρώτη κίνηση που έπρεπε να έχει κάνει η Βοσνία και δεν την έχει κάνει είναι να απολύσει τον βοηθό προπονητή. Ξεκινάμε από εκεί. Ο βοηθός προπονητής της Βοσνίας, εξ όσων γνωρίζω, είναι στη θέση του.
Δηλαδή, ένας τραμπούκος ο οποίος πάει και χτυπάει παίχτη αντίπαλης ομάδας δεν έχει θέση στο προπονητικό στάφ μιας εθνικής ομάδας. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα. Υπάρχει πυγμαχία, υπάρχει το kickboxing, υπάρχει το καράτε που πάει να δουλέψει εκεί. Yeah. Όσο παραμένει αυτός ο τύπος εκεί, η συγγνώμη των, των Βόσνιων, το τελευταίο πράγμα που είναι ειλικρινής. Όσο παραμένει. Θα έπρεπε να έχει απολυθεί από την επόμενη μέρα. Κανονικά. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε οποιαδήποτε ζήτηση θέλουμε. Δηλαδή η κουβέντα είναι απολύσαμε τον τύπο αυτόν και ζητάμε και συγγνώμη. Ναι. Το να βγαίνει ο τυπάκος αυτός να λέει τη δική του εκδοχή, να λέει τα τσιτάτα, ναι, αλλά και αυτός ήρθε και μου είπε και του είπα και γι' αυτό και τα λοιπά. Να επιτεθεί. Και ήμουν σε αυτό άμυνα και κάτι παπαριές καμαρωτές που είπε, ας πούμε. Να. Και να παραμένει στη θέση του ως βοηθός προπονητής της Βοσνίας, όλα τα υπόλοιπα μου τα κάνει να ακούγονται στα αυτιά μου ως συγχωρήπανση αυτά τα οποία λένε οι Βόσνοι. Το οποίο εντάξει είναι και κωμικό τώρα να ισχυρίζεται τέτοιο πράγμα όταν υπάρχει εικόνα του συμβάντος. Είναι προφανώς. Δηλαδή υπάρχει εικόνα, ρε φίλε. Ναι, τι λες, να το βλέπουμε. Ναι, ναι. Το βλέπουμε. Υπάρχει εικόνα. Ναι. Δηλαδή τώρα τι θα μας κάνει το άσπρο μαύρο. Ναι. Να το βλέπουμε. Οκ, okay, ναι, Γιάννη, όταν τρέχει. Εντάξει, ναι, μπάφο, φοβήθηκες μάλιστα τώρα. Μπουνιά γιατί έριξες. Ναι. Οκ, okay, φοβήθηκες. Εντάξει, okay, δεν σε ακουμπάει. Ναι, δεν σε ακουμπάει. Εσύ γιατί του ρίχνεις μπουνιά και του πας στο δόντι. Ναι. Γιατί του ρίχνεις μπουνιά στο πρόσωπο, στο στόμα. Ναι. Πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, πώς το κάνεις. Ξαναλέω, όσο είναι στη θέση του τύπος αυτός και δεν έχει παυθεί από τα καθήκοντα, δεν έχει απολυθεί, ό,τι και να λέει η Βοσνία είναι προσχηματικό. Τέλος. Να. Ναι. Αν ρωτάς εμένα, ναι. Επίσης δεν έχει παρατηθεί, ας πούμε. Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι, ξέρεις, με συμπεριφορά πολιτικού. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Μάλιστα. Και μετά τι γίνεται, τίποτα. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Ναι. Είναι κλασική περίπτωση πολιτικού. Δεν θα πω Έλληνα, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο. Είναι, ξέρω εγώ, Βαλκάνιου πολιτικού. Δεν ξέρω πώς θα το πω αλλιώς. Καλά το λες. Ναι. Καλά το λες. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Έχουμε ακούσει από διάφορες, όχι μόνο από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Πολύ όμορφα να αναλαμβάνουν κάποια πράγματα. Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη και καταδικάζουμε. Δύο βασικά πράγματα. Εντάξει. Εδώ ούτε καταδικάσαμε ούτε τίποτα. Ούτε ευθύνη αναλάβαμε. Ούτε παρατηθήκαμε, ούτε μας διώξανε. Μια χαρά όλα δηλαδή, πώς σου πω. Αν ήταν διπλή αγωνιστική, ξέρεις, Παρασκευή, Τρίτη, ας πούμε, που τυχαίνουν καμιά φορά να είναι αγώνες κοντά-κοντά, ναι. Θα ήταν κανονικά στον πάγο της Εθνικής Βοσνίας ο Μαγκρέγορ των Φτωχών. Δεν έχει φύγει. Θα ήταν κανονικά στη θέση του. Και θα ήταν βοηθός του προπονητή. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Με λίγα λόγια, ναι. Με λίγα λόγια, ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάσε ο καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Ερώτημα, σημαντικό. Θα έχουμε BFAP, πιστεύεις, και στη φοροδιαφυγή? Δηλαδή. Ρονάλντο Μέση. Εννοείται, ρε. Ο δικός μας ο φοροβηγάς είναι καλύτερος, όχι, ο δικός μας είναι πιο ψηλός, ο δικός μας είναι με ξέρει περισσότερη μπάλα, ο δικός μας έκρυψε λιγότερα. Ναι, ο δικός μας έκρυψε περισσότερα. Ναι. Ο δικός μας τα έκρυψε για 3 χρόνια, ο δικός μας για 4. Ναι, αλλά ο δικός μας τα έκρυψε από το συμβόλαιό του, αλλά ο δικός σας τα έκρυψε από τα δικαιώματα της εικόνας του. Ναι. Τα έχουμε σίγουρα. Εντάξει, το έχω πει και παλιότερα και για περιπτώσεις άλλων, γιατί δεν είναι μόνο ο Μέση και ο Ρονάλντο, είναι διάφοροι παίκτες που έχουν τα ονόματά τους. Εντάξει, εγώ προσωπικά το βρίσκω τρομερά γελίο για ανθρώπους που βγάζουν 100 εκατομμύρια το χρόνο να κοιτάνε πώς θα γρέψουν τα 8. Είδες όμως ότι επιβεβαιώνεται ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, είναι η απληστία ασχέτως του. Ναι. Τα δείξαν η απληστία του ιδίου, η απληστία του. Η βλακεία συμβουλή. Του μάνατζερ του, του λογιστή του, του πατέρα του, του ανθρώπου που διαχειρίζεται τα χρήματά του προφανώς. Ό,τι και να είναι. Θέλω να πω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Μέση ή ο Ρονάλντο σύστησαν υπεράκτη εταιρεία για να κρύβουν λεφτά. Να σου το πω και έτσι. Οκ, okay, μαζί σου. Αλλά επειδή οπωσδήποτε έχουν λάβει γνώση, ό,τι και να λένε. Okay, και για αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει χρήματα και έχει δίπλα μια ομάδα λογιστών και ανθρώπων που διαχειρίζονται τα χρήματά του, δεν νομίζω να λαμβάνει καθημερινές πληροφορίες για το πώς ακριβώς λειτουργεί οι εταιρείες του και αν έχει στον Παναμά ή στην Κύπρο ή στο Γιβραλτάρ ή κάπου αλλού. Λέω εγώ. Και αυτό ισχύει για όλους. Δεν νομίζω να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Νομίζω ότι ο Ρονάλντο που διάβαζα τις προάλλες και δυστυχώς δεν το έχω μπροστά μου, δεν ξέρω αν έτυχε να το διαβάσεις, ότι νοικιάζει μέχρι και τον εαυτό του για συγκεκριμένα events. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Είχα δει και κάπου και με την υπογραφή του κιόλας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει συστηθεί εταιρεία που να μην έχει την υπογραφή του. Να θα μπει στην υπογραφή του Ρονάλντο, μπορεί να την πάρουν με χίλιους τρόπους. Εάν θέλουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, ρε φίλε. Ναι, είναι γελίο. Όπως και να έχει, είναι δηλαδή. Γελίο. Γιατί το κάνεις. Ακόμη κι αν αισθάνεσαι άτρωτος.
Ναι. Δεν έχεις κάπου στην άκρη του μυαλού ότι γιατί να το κάνω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί να το κάνω, τι μου λείπει για να το κάνω. Για να, για να πω ότι τους ξεγέλασα. Η απληστία. Αυτό. Και σου λέω, δεν ξέρω αν είναι τόσο η δική τους απληστία, όσο των ανθρώπων που είναι γύρω, των ανθρώπων που του είπα, άκου να σου πω, έχω μια καβάντζα πολύ καλή. Να. Εγώ θα σου πω. Ξέρω τα παραθυράκια. Μην νοιάζεσαι για τίποτα. Ναι, ναι. Εκεί είναι κάπου στις γκρίζες περιοχές του νόμου. Να, ναι. Ούτε άσπρο ούτε μαύρο, κάπου εκεί ανάμεσα στην γκριζίλα, σου έχω εγώ τη λύση. Να. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι, επειδή έχει βγει αυτό το πράγμα, θα επιληφθεί η Ισπανική δικαιοσύνη σε ό,τι έχει να κάνει και με τον Ρονάλντο, όπως έγινε και με τον Μέση. Σήμερα μια λεφτά, τώρα σκέψω, απόκρυψη σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ σε μια τριετία. Ναι. Δηλαδή, βάλε τώρα. Τι λεφτά τώρα, ας πούμε, συζητάμε. Ειλικρινά, δεν μπορώ να προσεγγίσω καθόλου αυτό τον τρόπο σκέψης. Για ανθρώπους, παιδί μου, που τους θεωρούμε αυτό που λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, δισεκατομμυρίους, billionaires. Ναι. Μιλάμε για τέτοιους, μιλάμε για τους παμπλουτίδου. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνω πολύ πιο εύκολα μια είδηση ότι ο Ρονάλντο, ρε παιδί μου, έτσι γκουνεύτη, έκανε παζάρι για να πάρει, πώς είχαμε διαβάσει για το Σέιχ του Κατάρ, που πήγαινε, στο, κάπου στο Ιόνιο, στη Λευκάδα, δεν θυμάμαι, και έβγαινε και λέει: ναι, μπορεί να έχει όλα τα πλούτη του κόσμου, αλλά κάθεται και παζαρεύει 5 κιλά γάβρο. Είχε μια φωτογραφία εκεί. Ναι. Αλλά, δηλαδή, περισσότερο θα καταλάβαινε ειλικρινά μια τέτοιου τύπου είδηση. Είναι στάση ζωή, ρε παιδί μου. Είναι κάποιο ο οποίο ναι, μια ζωή να παζαρεύει άσχημα λεφτά που έχει. Την τσιγκουνιά σου λέει, δεν καταλάβαινε. Αυτό το πράγμα ναι. Δεν με ξεπερνάει πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι 10:30. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική διακοπή. Πολιτικό δελτίο πολιτικών ειδήσεων και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε. Πριν πεις καλησπέρες, αν μου επιτρέπεις, λέει ένας φίλος, αχ, τι θύμισες, φέρατε με το Danger High Voltage. Θυμάμαι, το έχω ακούσει από εσάς κοντά στο 2010 και ένιωσα την διαστροφή του βίντεο κλιπ. Είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή. Είναι διαστραμμένο βαθιά το βίντεο κλιπ. Διαστραμμένο και συχαμένο σε κάποιες στιγμές, αλλά σε κάθε περίπτωση διαστραμμένο είναι. Επίσης, για να μην το κουβαλάμε, γιατί το έχει στείλει ένας φίλος και σχετικά με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που λέει όταν είχε βγει στη φορά υπόθεση Μέση, είχε αναφερθεί ο πατέρας του, έλεγες ότι πάπας έρχεται τον μπαμπά του κλπ. Ενώ μπορεί να ευθύνονται, λες τώρα, αυτοί που είναι γύρω από τους παίκτες. Στην περίπτωση του Μέση, ο πατέρας του είναι άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται ένα μεγάλο μέρος της εικόνας του Μέση. Άρα να. Είναι από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εικόνα του και τα οικονομικά του. Όπως γνωρίζετε, στην περίπτωση του Χριστιανού Ρονάλντο δεν υπάρχει αυτό ακριβώς με τον πατέρα του. Γνωρίζετε την ιστορία. Οπότε είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που το κανονίζουν αυτό. Λογιστές, μάνατζερ, ατζέντιδες, οτιδήποτε άλλο. Έτσι, για να κλείσει αυτό σαν αναφορά. Λοιπόν, και καλησπέρα σας. Και χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6 και στους 95 για την Κύπρο. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον Τάκη Μπουλή στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Βαγγέλη Νερατζιά στην οργάνωση και επιμέλεια, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. 2195-79-283-4 και 5 τα γνωστά τηλέφωνα για μετά. Τα μηνύματά σας μπορούν να φτάσουν ως εμάς με τους εξής τρόπους: μέσω κινητού τηλεφώνου. Γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας, αποστολή στο 19400-0,31 το ευρώ η χρέωση του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Μηνύματα μέσω ίντερνετ. Μπαίνετε στο superfm.gr. Πάνω δεξιά. Κλικάρετε εκεί που λέει ακούστε μας ζωντανά, Radio Live, ανοίγει ο Media Player, παρέα του ένα πεδίο στο οποίο μπαίνετε, γράφετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Στο ράμα για 05@yahoo.gr μπορείτε να στέλνετε τα email σας, οποιαδήποτε ώρα και μέρα της εβδομάδας το συγκεκριμένο. Μια που λέμε μηνύματα, παρακαλούμε μέσω Facebook, δεν βλέπουμε μηνύματα κατά την διάρκεια της εκπομπής, οπότε μη στέλνετε εκεί αν θέλετε, αν είναι κάτι που σκοπεύετε να διαβαστεί κατά το δίωρο. Fight Club 2.0, Fight Club 2.0 η επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Fight Club κάτω παύλα αντίστοιχο στο Twitter και Fight Club 2.0 επίσης γράφεται στο Google Play Store αλλά και στο App Store αναλόγως τη έκδοση θέλετε, Android ή iOS, αν θέλετε να κατεβάσετε το Fight Club application που έχει πολλά ωραία καλούδια, είναι τσαμπέ, δεν έχει διαφημίσεις, δεν σας πάει γενικώς τα καλαμπαλίγια και τρέχει μια χαρά. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Τώρα κάτι μάτσε εδώ, δηλαδή που έχει τρελαθεί με την Μπάρμα η οποία ξανανεβαίνει, ξέρω εγώ, στα μεγάλα σαλόνια. Στα μεγάλα σαλόνια, ναι. Στη Β. Στη Β, ναι. Εντάξει, σιγά σιγά. Έχω και κάτι άλλο, κάτι Ολλανδία, Αυστρία που είναι 3-0, ένα Γαλλία, Αγγλία που είναι 1-1 και ένα Κατάρ, Νότια Κορέα το οποίο είναι 1-0, εν πάση περιπτώσει, για όσους ενδιαφέρεστε. Α, όχι, συγγνώμη, έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα. Έχει και ένα Νορβηγία, Σουηδία που τελείωσε 1-1 και σε εξέλιξη Ρουμανία, Χιλή 2-2, Βέλγιο, Ιαπωνία 1-1.
Και Κολομβία Καμερούν 2-0 στα ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά τι πιο ενδιαφέρον, ακόμη και να το λέμε μια μικρή καθυστέρηση, βεβαίως, γιατί η είδηση είναι χθεσινή, αλλά εντάξει, θες και 24 ώρες καμιά φορά για να την, έτσι, για να την μεταβολήσεις όπως τις πρέπει. Πια μεγαλύτερη κυριολεκτικά είδηση, κυρίες και κύριοι, από την σπουδαία και σοβαρότατη πρόταση του Φρανκ του Ζουέλα, έτσι, για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των Τρικάλων. Μία κίνηση, θα λέγαμε, βόμβα. Ώστε, δηλαδή, καθόμαστε τώρα, συζητάμε για μεταγραφές, για αυτά, για ξέρω εγώ. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αλλάζει τον ποδοσφαιρικό χάρτη, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Ότι ο Φρανσίσκο Ζουέλα, κυρίες και κύριοι, είπε μόνος του ότι πράγματι έχω κάνει μια κουβέντα, ότι εκείνος θα αποφασίσει, χρειάζεται χρόνος, όντως έχω κάνει πρόταση, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες κτλ. Θα αποφασίσει ποιος? Ο νυν πρόεδρος. Ο ίδιος, ο κ. Γυαλιάς. Ναι. Ότι το έχει αφήσει πάνω του, αλλά επιβεβαίωσε ότι, παιδιά, εγώ ναι, έχω κάνει πρόταση και το αφήνω πάνω του. Ναι. Λοιπόν. Και εντάξει, προφανώς καταλαβαίνετε ότι όπου Φρανσίσκο Ζουέλα, μιλάμε για Sporting Λισαβόνα ουσιαστικά. Ναι. Τώρα εδώ πέρα. Το οποίο μπορεί να σημαίνει 1000 πράγματα, από το να πηγαίνουν παίκτες από τις ακαδημίες της Sporting Λισαβόνα, affiliate club, εμπάσχετος, να το πω στα ελληνικά. Μόνο για καλό μπορεί να είναι αυτή η ιστορία, θέλω να πω, η συνεργασία με τη Sporting Λισαβόνα, διότι οι παίκτες που έχει βγάλει η Sporting Λισαβόνα τα τελευταία χρόνια είναι ντουζίνες. Οι παίκτες που έχουν βγει, δηλαδή, από ακαδημίες και λοιπά της Sporting Λισαβόνα, είναι η μισή και βάλει εθνική ομάδα της Πορτογαλίας που πήρε το Euro. Μπορείς να το πεις αυτό. Ναι, μπορείς να το πεις. Έχεις ένα δίκιο να το πεις. Εντάξει, και τα Τρίκαλα είναι μια καλή περίπτωση πάντα για να ξεκινήσεις, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις αυτό που θες. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, εμάς τώρα μας διαολύζει αυτό το πράγμα και για άλλους λόγους. Δηλαδή, πες ότι δεν ήταν η Sporting Λισαβόνα από πίσω. Ναι. Ωραία. Και είναι απλά ο Φρανσίσκο Ζουέλα. Μόνος του, ρε παιδί μου. Ότι εγώ αποφασίζω, επειδή είμαι ο Ζουέλα, ό,τι έχω βγάλει από το ποδόσφαιρο, θέλω να τα κουμπίσω στο ίδιο το ποδόσφαιρο που μου τα έδωσε. Αναρωτιέται κανείς, ή μόνο εγώ, γιατί στα Τρίκαλα? Τι πάνε να πει, γιατί στα Τρίκαλα? Γιατί στα Τρίκαλα, ρε παιδί μου, υπάρχουν τόσα μέρη στην Ελλάδα. Αυτό σου λέω. Γιατί πού να πάρει αυτή τη ομάδα που έπαιξε, να πάρει τον Ατρόμητο, την Ξάνθη, δηλαδή πού να πάει? Ρωτάω γιατί στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα δεν έπαιξε. Από όλες τις ομάδες που δεν έπαιξε. Γιατί, ναι, στα Τρίκαλα? Γιατί, ξέρω εγώ, το αρέσουν τα δύο στενά, τι να σου πω. Είμαστε. Δεν ξέρω. Γιατί είναι μια ωραία πόλη. Μια χαρά πόλη είναι, αλλά. Ωραία, γι' αυτό λοιπόν. Έχουμε σκεφτεί ποιους παίκτες θα έφερε ο Φρανσίσκο Ζουέλα σε μια τέτοια ομάδα? Καταρχάς, έχουμε σκεφτεί ότι θα έφερε την αδερφή Κριστιανό Ρονάλντο, ενώ την αδερφή του, όχι. Ναι. Είτε ακούστηκε λίγο. Εντάξει. Δεν όμως παρεξηγήθηκε πάντως πολύ σκοπό. Okay. Ούτε σοκαρίστηκε. Και ενδεχομένως, ναι, και τον ίδιο τον Κριστιανό Ρονάλντο μια βόλτα στα Τρίκαλα. Κριστιανό Ρονάλντο στα Τρίκαλα. Ναι, ρε φίλε. Πώς λέμε, Σαράφη στα Τρίκαλα, το έχει στο Παρίσι. Κριστιανό στη Μαδέιρα, Κριστιανό στη Μαδρίτη, τώρα και στα Τρίκαλα. Μ' αρέσει. Όπως μ' αρέσει πρωτομή Φρανσίσκο Ζουέλα έξω από το γήπεδο των Τρικάλων, τώρα που το πες. Πρωτομή. Εγώ δεν λέω. Εμένα για κάποιο λόγο μου έρχεται στο μυαλό ο Κούρος και μου έρχονται στο μυαλό και τα γαλματάκια στην πλάκα. Η σάτυρη για κάποιο λόγο τώρα. Σε σένα μόνο. Προσπαθώ να το διώξω από το κεφάλι μου αυτό το πράγμα, σαν εικόνα, θέλω να σου πω. Αλλά γιατί πρωτομή? Ναι, αυτό. Γιατί να μην είναι ο ακέφαλος Καβαλάρης? Βεβαίως. Βεβαίως και μπορεί. Μπορεί να είναι η κεφαλή των Ερμών που λέγαμε παλιά. Να είναι η κεφαλή του. Ναι, συγγνώμη, ας μην το προχωρήσουμε αυτό τώρα, γιατί συνδέεται και με το πρώτο θέμα ενδεχομένως με κάποιο τρόπο. Έτσι και μπορεί να είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά σκέψου ρε εσύ, αν είχαμε μία ομάδα. Ας παχώσουμε το χρόνο λίγο. Ας τον αφήσουμε το χρόνο. Να έχουμε μία ομάδα ζουελική. Ωραία. Ναι. Ποιοι θα παίζαν σε αυτήν την ομάδα? Μόνο επιρκισμένοι. Ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, είναι η πρώτη μεταγραφή αεροδρομίου, παρότι τα Τρίκαλα δεν έχουν αεροδρόμιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι η πρώτη μεταγραφή ο Κάρλος Τόχα, ας πούμε. Από τον Τόχα ξεκινάει η δεκάδα. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να βρούμε τους επιβεβαιωμένους. Ποιος ήταν εκείνος που έκανε. Που τον έφερε και ΑΕΚ ένα διάστημα
που έκανε σεξ με την γυναίκα του στο γήπεδο. Α, ένας Κροάτης, νομίζω. Λες, ένας Ντρίπιτς, αν θυμάμαι νομίζω, καλά. Νομίζω, ναι. Ναι. Δεν τον είχε φέρει κάποια στιγμή. Όχι, ήταν να τον ήταν φέρει. Φέρει. Ήταν να τον φέρει. Μήπως τον έφερε, αλλά είχε ορμές και... Κάπως... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Κάρλος Τόχα είναι μια περίπτωση. Ναι. Λέω, αφήστε το χρόνο, αφήστε το χρόνο. Ξεχάστε ότι υπάρχει χρόνος, ρε παιδί μου. Φτιάχνουμε την... ο Μακελελέ. Οπωσδήποτε. Ο τρίποδος. Ο τράιποντ. Ο τρίποδος. Ναι, ναι, σίγουρα. Ωραία. Ναι. Τόχα Μακελελέ. Πάμε παρακάτω. Θέλετε να φτάνουμε τις γνώσεις μας στο ποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να έχουν μεγάλα μόρια. Δηλαδή, προσπαθώ να θυμηθώ ποιοι τι έχουμε συζητήσει, ας πούμε, στο. Ποιου έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, ποιου έχουμε ακούσει ότι ήταν επιβεβαιωμένα. Επιβεβαιωμένα, τέλος πάντων. Όσο μπορεί να είναι επιβεβαιωμένο αυτό το πράγμα. Ή, εντάξει, άστο ρε παιδί μου αυτό. Ναι. Ποιου όρου ρε παιδί μου θα. Σκέψτε το Ζουέλα, ρε παιδί μου είναι ο Ζουέλα. Σκέψτε ποιου παίρνει θα γούσταρ να δει την ομάδα του Ζουέλα. Δηλαδή θα έρθουν με Τζιμάκο Τραωρέ. Θα φαίνε τέτοιους τύπους. Δεν είσαι σίγουρος. Δεν ξέρω, δεν το έχω τώρα ποιους θα θέλει να φέρει στην πραγματικότητα. Ναι. Μπορεί θα ήταν μεγάλη ομάδα σίγουρα. Οπωσδήποτε και πρικισμένη. Ωραία. Ποδοσφαιρικά. Δεν, όμως δεν μπορώ να σου πω. Απλά θέλει σκέψη. Εντάξει, όχι, ότι θέλει σκέψη, θέλει σκέψη. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι μιλώντας για αυτά τα πράγματα, εντάξει, επίσης οπωσδήποτε πρέπει να μνημονεύσουμε, επειδή όπως καταλαβαίνετε τα κακά λόγια τα οποία συσσωρεύονται πλέον για τη χώρα, γιατί δεν κάνει τίποτα, δεν διαπρέπει πουθενά, δεν φαινόμαστε στο εξωτερικό, δεν κάνουμε τίποτα και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, πληθαίνουν. Θέλω να πω ότι γίνονται πραγματάκια, που λένε και κάποιες ναι. ψυχές, διότι έχουμε και επισήμως την καλύτερη πορνοστάρ και με βραβείο, έτσι. Δεν είναι βεβαίως. Ότι... Έτσι, όταν λέμε με βραβείο και αυτά, μιλάμε για πάνω από 300.000 ψήφους. Και κάπως τώρα έρχεται μετά την είδηση για το Ζουέλα αυτό το πράγμα και κουμπώνει με κάποιο τρόπο, κατάλαβες. Δηλαδή έρχεται και ακούγεται καλύτερα έτσι, στα αυτιά. Έτσι. Λοιπόν... Μιλάμε για την Νίνα, η οποία είχε πάρει, δεν είναι, δηλαδή γίνεται πολυτροπεούχος πλέον, έτσι. Ναι. Είχε πάρει το βραβείο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης πορνοστάρ στην Ευρώπη. Λοιπόν... Και κάπως έκανε τον ντάμπλ τώρα. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ήταν υποψήφια φέτος στα μεγάλα βραβεία, τα Aero Award που γίνανε στην Ισπανία. Ήταν υποψήφια για Hottest Ass Model, Best Porn Female και Best Gym Body. Και πήρε το Best Porn Female, που είναι ο μεγάλος τίτλος, και πήρε και Best Gym Body. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Για να το πούμε, ας πούμε, λαϊκά, που λένε και οι καλοί συνάδελφοι οι δημοσιογράφοι, ναι, ναι. Είναι σαν να πήρε Όσκαρ πρώτου και δεύτερου γυναικείου μαζί. Ναι, 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 ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, είναι μεγάλη τιμή, είναι εθνική υπερηφάνεια τώρα. Τι συζητάμε. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Ποια Αλέτα Όσεν, που λένε κάποιοι, ας πούμε, μου έχουν πει. Δεν ξέρω. Ο Pacific Ocean, ξέρω. Αν σε μένα. Ο Atlantic Ocean. Ocean 12, ξέρεις ενδεχομένως. Ocean 11. Ναι, τέτοια. Από τα αλέτα που μου λες και πριν αλέτα να λύσει τρεις, δεν ξέρω τι εννοείς. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα αυτά τα πράγματα και γιατί να μην είμαστε, δηλαδή, πώς το λένε, περήφανοι, δηλαδή. Να είμαστε, γιατί να μην είμαστε περήφανοι. Φυσικά και είμαστε περήφανοι. Έχουμε πολλές διακρίσεις. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Για άλλα πράγματα. Δηλαδή, ακούμε μόνο. Φύγανε 140.000 λαμπρά μυαλά από το 2010 και μετά και 240.000 συνολικά, 140 λόγω κρίσης. Αλλά όχι ο κ. Καζάκος. Ευτυχώς. 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 Ο οποίος Κώστας Καζάκος, τώρα που το λες, δεν θα το συζητήσουμε, αλλά επειδή υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν έρευνα, είχε πει ακριβώς τέτοια πράγματα. Επειδή αυτό το βίντεο κάπως μπορεί να είπε ότι δεν αυτό κτλ. Έχει πει ακριβώς τα ίδια. Τέσσερα χρόνια πριν, στο Μανώλη Κοτάκη, ακριβώς τα ίδια πράγματα, με ακριβώς τις ίδιες λέξεις, και μπορείτε να ψάξετε να το βρείτε το βίντεο και να το δείτε μετά. Είναι μοντάζ. Ναι, ναι, μοντάζ. Είναι μοντάζ. Ναι, ναι, ναι. Τον χάναμε τη Κώστας. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο σεξουλιάρικη η σημερινή μέρα, ας πούμε. Κατά τον πάλα. Τι να κάνουμε, δηλαδή, άμα είναι αυτή τώρα η θεματολογία, δηλαδή τι να κάνουμε. Γιατί να μην είμαστε, δηλαδή, ας πούμε, να μην έχουμε μια εθνική περηφάνεια, ας πούμε. Για αυτό το πράγμα. Για τον Καζακό. Όχι. Α, συγγνώμη. Για τα υπόλοιπα. Για τα υπόλοιπα.
Εντάξει, δεν σα αρέσουν. Θέλετε να συζητάμε για τον Νίβιτς και τον Μπέντο που είναι στου 100 καλύτερου προπονητέ στον κόσμο, να το συζητήσουμε. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, πέραν αυτού. Λέει κάποιο και πρέπει να αναφερθεί αυτό. Ο Ρόι Κιν είχε πει σε συνέντευξη του, πρόσφατα ότι η μεγαλύτερη κουκούνα στα αποδυτήρια τη United την είχε ο Νίκη Μπατ. Ότι η δικιά του Κιν ήταν μέτρια και ότι η μικρότερη ήταν αυτή του δικού μα Γκάρι Νέβιλ. Εντάξει, τρολάρισμα μου κάνει εμένα προ τον Νέβιλ. Ναι. Εντάξει, και προς τον Μπατ. Ο Μπατ. Με όνομα Μπατ, με όνομα πισινός. Ναι, δύσκολο. Εντάξει, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Αλλά. Δηλαδή με Κόουλ και Ντουάιτ Γιόρκ και δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους είχε προλάβει ο Κίνα, ας πούμε, ο Μπα. Ο Μπατ, συγγνώμη, ο Μπατ. Δύσκολο. Ο Μπα πιθανό. Ναι. Ο Ντεμπά, ναι, ο Μπα ναι, μπορεί. Ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οκ. Όχι. Όχι, παιδιά, δεν νομίζω είναι και ο Μπατ. Αν λέγαμε από τη United της εποχής, δηλαδή πιο πιθανό εγώ θα πόνταρα αν με ρωτούσες οπωσδήποτε. Όχι, σε ρωτάω. Αν θα πόνταρα κάπου από τη United την τότε. Την τότε, ναι. Άντι Κόλ θα έλεγα. Δεν καταλάβες τώρα. Κόλ, Γιόρκ, αυτά όλα ήταν. Εντάξει τώρα, δηλαδή Νίκη Μπατ, δηλαδή τώρα. Δύσκολα πράγματα. Ναι. Δύσκολα πράγματα αυτά, παιδιά. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω πραγματικά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Αρκετά το σεξουαλικό. Λοιπόν, θέλω να πούμε ένα μπράβο για κάποιους που το κρατάνε ακόμα ζωντανό, με το δικό τους τρόπο. Μια ομάδα ονόματι Πασίφικο από την τρίτη κατηγορία της Αργεντινής. Λοιπόν, η οποία έπαιξε για το Κύπρο Αργεντινής με την Estudiantes, την γνωστή Estudiantes. Ναι, ναι. Λοιπόν, και την κέρδισε 3-2 στο γήπεδό της. Αλλά πώς την κέρδισε με 3-2. Πώς. Τι συνέβη. Όπως είπαν οι ίδιοι παίκτες της Πασίφικο, λέει, γνωρίζαμε ότι πρέπει να τους χαλάσουμε το παιχνίδι και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό. Ναι. Και ποιο τρόπο βρήκαμε. Τους τρυπούσαμε με βελόνες. Έλα ρε. Είχανε βελόνες πάνω τους, κρυμμένες σε επικαλαμίδες. Δύο ο καθένας, γιατί τους είχαμε σπάσει μία να έχουν δεύτερη. Και τους τρυπούσανε. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για ούτε καν 80. Αυτό το πράγμα. Ούτε καν 80. Είναι συχαμένο αυτό το πράγμα. Είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που σημαίνει. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με βελόνες. Είναι η πρώτη φορά που το παραδέχονται δημόσια ναι, κάποιοι παίχτες ομάδας και δεν τιμωρούνται, ναι, 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 με διετή αποκλεισμό όλοι. Εντάξει, μπορεί. Ναι. Μπορεί και να. Μου κάνει καταρχάς τεράστια βλακεία ότι το παραδέχονται δημοσίως αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό. Αλλά είναι το μόνο, δηλαδή το έχουμε ακούσει, ρε παιδί μου, το έχω ακούσει και παλιότερα για τις βελόνες. Ναι. Το έκανα, ξέρω εγώ, ένας αμυντικός σε ένα παιχνίδι που για να μαρκάρει ένα πολύ δύσκολο επιθετικό είχε μια βελόνα, μια σακοράφα συνήθως, ακόμη χειρότερα, ας πούμε, και τον είχε τρυπήσει μια φορά. Δηλαδή, το κάνανε με σύστημα τώρα εδώ πέρα. Όταν ξέρω εγώ, όλη η αμυντική τετράδα, δεν ξέρω πώς ήταν, ας πούμε, και είχαν βελόνες. Όπως επίσης, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να τη γλιτώσεις επί 90 λεπτά με αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, τύπου έστω πες μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι. Στο ημίχρονο δεν είπε κάποιος, παιδιά, δεν πάτε να τους δείτε αυτούς εκεί πέρα, ας πούμε, γιατί μας έχουν ξεσκίσει εδώ με τις βελόνες. Εμένα αυτό μου κάνει, ας πούμε, την αλήθεια, μεγαλύτερη εντύπωση. Μιλάμε για μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη βρωμιά. Μιλάμε για μεγάλη αλήθεια. Και μια αλήθεια ότι η Αργεντινή μπορούσε να γίνει. Εντάξει, Αργεντινή, Ουρουγουάη, εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να πάει και πολύ. Εντάξει, Ουρουγουάη τώρα βελόνες. Ουρουγουάη Μπαλτάδες κατευθείαν. Αστεράκι νίντζα, πώς σου πω, μέσα από τις επικαλαμίδες. Ναι. Φλωριές τώρα, Ουρουγουάη, βελόνες. Ναι, ναι. Τι είμαστε να έχουμε βελόνες, τίποτα, θιάδες που πλέκουν ή ράβουν. Ουρουγουάη, έχουμε μέσα. Έτσι. Άλλα πράγματα. Παιδιά, Πασίφικο τη λένε την ομάδα. Πασίφικο τη λένε την ομάδα που το έκανε αυτό και αγωνίστηκε με την Estudiantes. Παιχνίδι κυπέλου το οποίο το κέρδισε με 3-2. Νομίζω ότι θα μπορέσετε να βρείτε τα σχετικά δημοσιεύματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό που είπα πριν για τους προπονητές, υπάρχει, δεν το είπα τυχαία. Υπάρχει μια ιστοσελίδα, το Club World Ranking. Υπάρχει το θέμα στο profm.gr, αν θέλετε να το δείτε. Η οποία βγάζει τους κορυφαίους με βάση τα αποτελέσματά τους τον τελευταίο χρόνο. Ναι. Που έχει βγάλει τους 100 καλύτερους τεχνικούς με βάση αυτά που κάνανε. Λοιπόν, στο νούμερο 99 βρίσκεται ο Ίβιτς και στο νούμερο 92 βρίσκεται ο Μπέντο. Μάλιστα. Αυτό έχω να σας πω. Και αυτό μπορώ να κάνω
Α, είναι και, α, έχουν βάλει παρακάτω. Α, τους έχουν όλους. Α, συγγνώμη. Έχει το Μαρινό Ζουνίδη στο 299 και το Μανώλη Χιμένεθ στο 406. Εντάξει, προφανώς γιατί δεν είχαν. Δεν δούλεψαν ολόκληρη τη σεζόν. Ναι, πιθανότατα. Ναι. Νομίζω ότι είναι προφανές. Δεν ξέρω ακριβώς. Καλά, δεν πήραν και τίτλο. Στο το 383 ο Μιλόγεβιτς, στο 520 ο Στραματσόνη, στο 880 ο Μωράης και στο 903 ο Κετσπάγια. Μάλιστα. Ήτανε πολύ. Να ξαναπούμε για τη δεκάδα. Και νομίζω το αξίζει. Ναι. Στο 10 ο Τόμας Τούχελ. Στο 9 ο Ρουέδα της Κολομβιανής Ατλέτικο Νασιονάλ. Στο νούμερο 8 ο Ζωσέ Μουρίνιο. Στο 7 ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο. Θυμάστε τον Μαρσέλο Γκαγιάρδο, ο οποίος είναι προπονητής River Plate πλέον. Στο 6 ο Αντσελότη. Στο 5 ο Ζαρντίμ. Στο 4 ο Αλέγκρι. Στο 3 ο Σιμεώνε. Στο 2 ο Λουίς Ενρίκε. Και στο 1 βεβαίως, βεβαίως, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Έχω διαφωνίες εδώ. Πολύ χαμηλά ο Ζαρντίμ. Και χωρίς κάποιο λόγο πολύ πιο ψηλά ο Σιμεώνε. Δηλαδή, για ποιο λόγο σημαίνει πιο πάνω από το Ζαρντίμ, ακριβώς, δεν καταλαβαίνω. Τι το θαυμαστό έκανε φέτος η Ατλέτικο. Ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να εντρυφήσω στη μεθοδολογία για να μπορέσω να στο απαντήσω αυτό. Για σένα που λες συμβουλή μαρκαρίσματος, όταν παιδεύει επιτιθέμενος αντίχειρας εκεί που δεν βλέπει ο ήλιος. Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Θέλω να θυμίσω, το έχουμε ξαναπεί παλιά μιλώντας για μαρκαρίσματα, ότι υπήρχουν αμυντικοί και αμυντικοί στην ιστορία του ποδοσφαίρου, οι οποίοι έχουν βρει μυθικούς τρόπους να μαρκάρουν τους αντίπαλους επιθετικούς. Από τσιμπιές μέχρι αυτό που είπες, μέχρι πολλά άλλα. Αλλά μόνο ένας κατάφερε να το κάνει τόσο πολύ καλά για τόσο πολλά χρόνια χωρίς να τον πάρει σχεδόν κανένας χαμπάρι. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί παλιότερα. Ο αγαπημένος Ρομπέρτο Φαμπιάνα Γιάλα, η μεγάλη αυτή αμυντικάρα, ήταν κοντός και στα κόρνερ, έπρεπε να βρει έναν τρόπο, για άλλα ήταν νομίζω 78 περίπου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και επειδή ήταν κοντός, έπρεπε στα κόρνερ, επειδή μάρκαρε επιθετικό, να βρει έναν τρόπο καλύτερο να το μαρκάρει τον επιθετικό, Αγιάλα. Λοιπόν, και ο τρόπος που βρήκε και τον εφάρμοζε συχνά πυκνά ήταν να στέκεται δίπλα του πριν εκτελέσει το κόρνερ, και ακριβώς την ώρα της εκτέλεσης που ο επιθετικός έκανε τα ένα-δυο βηματάκια για να κάνει την κίνηση να ξεμαρκαριστεί, τον ακολουθούσε, και ακριβώς την ώρα που πάταγε για να κάνει το άλμα, του πάταγε το πόδι. Ακριβώς την ώρα. Ούτε χέρια, ούτε τίποτα. Του πάταγε το πόδι. Και όπως καταλαβαίνετε, εάν δεν ξεκολούσε το πόδι εκείνη την ώρα, ναι, την πρώτη φορά, ο επιθετικός δεν το ξαναδοκίμαζε, γιατί ήξερε ότι δεύτερη θα ξεκολλήσει το πόδι. Ερώτηση, ρωτάνε κάποιοι φίλοι και είναι και δική μου απορία. Παρακαλώ. Ο Κόντε, πού βρίσκεται στην κατάταξη? Επίσης τον Κόντε δεν ακούσαμε. Ο Κόντε, μισό λεπτό να σας πω που βρίσκεται ο Αντώνιο Κόντε, θα σας απαντήσω αμέσως. Ο Κόντε στο 32. Μάλιστα. Εντάξει, ψιλογελάει ο κόσμος τώρα, έτσι. Ψιλογελάει ο κόσμος. Στο 32. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρω γιατί και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέει κάποιος φίλος, ίσως βαθμίσει τους προπονητές να βγαίνουν και με συντελεστή δυσκολία στα πρωταθλήματα. Ναι, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω τι μας αφορά. Γι' αυτό λέει ο Σιμεών να είναι πάνω από το Ζαρντίμ. Οκ, αλλά δεν εξηγείται εξής. Η δυσκολία της Πρέμιερ σε σχέση με τη δυσκολία της Πριμέρα είναι σαφώς μεγαλύτερη. Έτσι, εκεί όπου μάχονται, ας πούμε, 4-5 ομάδες για το πρωτάθλημα σε αντίθεση με τη Λα Λίγκα. Όχι και 30 τόσο, Κόντε. Είπαμε. Ναι, μου φαίνεται και εμένα περίεργο. Δεν μπορώ να πω όμως περισσότερα. Η ώρα είναι 11 ούτως ή άλλως, κυρίες και κύριοι. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εδώ είμαστε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Fight Club, δεύτερη ώρα. Λοιπόν, τα παιχνίδια που είχαμε. Τι, δεν έχω τελειώσει. Λοιπόν, Ρουμανία Χιλή στο 17-26 τελείωσε 3-2. Ήταν διπλό στο ημίχρονο. Βέλγιο Ιαπωνία στο 24-09 τελείωσε 1-1. Ήταν Χ και στο ημίχρονο. Το Κολομβία Καμερούν στο 3-0. Το Ολλανδία Αυστρία επίσης στο 3-0. Το Γαλλία Αγγλία 2-1 ημίχρονο. Το Κατάρ Νότια Κορέα 1-0. Και ξεκίνησε και Παλαιστίνη Ομάν για Μερακλείδες. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ναι, τόσο, επειδή έγινε και ένα θέμα, δεν ξέρω, από και ένα μήνυμα, έγινε και ένα θέμα στο φόρουμ του Fight Club, πρέπει να πω. Για πες. Γιατί αναφέραμε τη λέξη γαρίδα για την Τζέιμι Λι Κέρτις και δεν καταλαβαίνω γιατί εξανέστη ο κόσμος. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θεωρούν το πρόσωπο της Τζέιμι Λι Κέρτις μαγευτικό? Δεν ξέρω. Οκ, εντάξει, γούστα είναι αυτά. Δεν ξέρω, εντάξει.
απλώς επειδή υπήρχε έτσι μια έντονη αντίδραση. Okay, okay. Έχουμε Μερακλείδες. Να το πω έτσι, μας. Ναι. Τους χαιρετίζω τους Μερακλείδες. Πολλοί Μερακλείδες όμως. Ναι. Είμαστε πολύ Μερακλείς για αυτό το πράγμα. Μέχρι, δεν υπάρχει σύγκριση με τη Σιγκούρνι Γουίβερ. Ποια Σιγκούρνι Γουίβερ? Που λέει κάποιος Τζέιμι Λι Κέρτις ή Σιγκούρνι Γουίβερ. Προφανώς, σε καμία των περιπτώσεων, συνολικά. Η Σιγκούρνι Γουίβερ δεν είναι ούτε χαρίδα. Ναι. Έψαξε πολύ τώρα κάποιος, ας πούμε, ναι, εντάξει, να βρει προφανώς κάποια τύπου Σιγκούρνι Γουίβερ. Εντάξει, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, απλώς εντάξει, τώρα Τζέιμι Λι Κέρτις να πει. Ειδικά τώρα με τόση υπερπληθώ, τώρα βλέπεις πάντα κάθε μέρα σκέφτεται Τζέιμι Λι Κέρτις. Εντάξει, οκ. Okay. Και να το πούμε και διαφορετικά, είτε στη Γουάντα, είτε στα αληθινά ψέματα που παίζει, που έχει τις ωραίες σκηνές που είναι, ας πούμε, έτσι, με το σώμα, δεν φαντάζομαι κανείς να εστιάσει το πρόσωπό της στις σκηνές εκείνες τώρα, για να λέμε και την αλήθεια. Έτσι, φαντάζομαι. Εγώ δεν έχω εστιάσει το πρόσωπό της, να το πω έτσι, για να μην χρεώνω κανένα. Εγώ δεν έχω εστιάσει το πρόσωπό της. Ναι, εντάξει. Τώρα, αν κάποιος εστιάζει, τι να κάνω εγώ? Γούστα. Ναι, δεν μπορείς να το πεις γούστα, κάτι. Γούστα. Δεν μπορείς να το πεις κάτι, ομολογουμένως. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο πράγμα. Ωραία, πιστεύουμε ότι έχει έρθει πρόταση 9 και 10 εκατομμύρια ευρώ για Ρέτσο και έχει απορριφθεί. Έτσι λέει ο Ολυμπιακός. Έτσι βγαίνει από τον Ολυμπιακό, εν πάση περιπτώσει. Ότι απορρίφθηκε στα 8, ότι ήρθε βελτιωμένη, ότι απορρίφθηκε και η βελτιωμένη και ότι ο Ολυμπιακός ζητάει 12. Αυτό προκύπτει από αυτά που γράφουν οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Οπότε. Εντάξει. Τι να πούμε εμείς. Οκ. Okay. Εντάξει. Αυτό. Οκ. Okay. Να πεις μπορούν να έρθουν τα 12, να τον δώσουν. Και να σε ρουμπώσει, γιατί όχι, είναι και ομάδες από την Bundesliga που να ρουμπώσει, γιατί δεν φίδονται χρημάτων. Επειδή είπαμε Παλαιστίνη με Ομάν, είπαμε. Ναι. Παλαιστίνη με Ομάν. Μέδεν. Άμα ρωτάς Παλαιστίνη και ποιος, σημαίνει ότι δεν έχεις παίξει. Οπότε δεν έχει και σημασία. Ναι. Να σου πούμε ποιος και τι. Τον Φάντερ Φάρτ, που λέει ότι έχει καλύτερη τεχνική από τον Κριστιάνο, τον πιστεύουμε. Ένα άνθρωπο που λέγεται Φάρτ. Ναι. Δεν λέγεται Φάρτ. Ναι. Είναι κομπολογάτη, ναι, αυτό. Ναι. Είναι Φάρτ. Ναι, ναι, είναι ναι. Λεβεντόπορδος, πώς το λένε. Φάρτ. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς οδηγήσεις στο σημείο να πεις ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή λέει, είπε ο Φάντερ Φάρτ, ο Κριστιάνο είναι φαινόμενο. Ναι. Όταν έκανα προπόνηση μαζί του, έμενε εντυπωσιασμένος από την αθλητική του ικανότητα. Ωραία. Μια χαρά. Αλλά πρέπει να πω ότι έχω καλύτερη τεχνική από αυτόν. Τάκ. Τι να πει κανείς. Δηλαδή, ότι τι, οκ. Okay. Να σου πω κάτι, εγώ συμφωνώ μαζί του. Να με ρωτάς. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα. Δηλαδή, υπάρχει πρόταση να ρώτησε κάποιος τον Φαντεφάρτ, πώς συγκρίνεσαι με τον Ρονάλντο, τρέχεις γρηγορότερα από αυτόν ή ξέρω έχεις καλύτερη τρίπλα. Δηλαδή, μπορεί να είναι τέτοιου τύπου ερώτηση στον Φαντεφάρτ. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ναι, αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Είναι μπαλαδόρος φανταφάρτο, δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε όχι, αλλά δεν νομίζω ότι η απέτηση της καριέρας του φανταφάρτ δεν ήταν ίδια με τον Ρονάλντο. Ναι. Άρα δεν ήταν και ίδια η ποδοσφαιρική απέτηση των ομάδων και την τεχνική τους. Δηλαδή ο Φάντερ Φάρτ με αυτή την κοψιά και αυτά που μπορούσε να κάνει μέσα στο γήπεδο έπρεπε να έχει πολύ καλή τεχνική για να παίξει. Ναι. Ο Ρονάλντο έκανε άλλα πράγματα. Και επίσης καλό είναι να αναλογιζόμαστε και να σκεφτόμαστε πάντα πού είναι ένας αυτή τη στιγμή και πού είναι ο άλλος. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Okay, σου λέει, προφανώς μιλάει για την εποχή της Ρεάλ ο Φάντερ Φάρτ. Ναι, για κάποιο λόγο δεν είναι στη Ρεάλ ο Φάντερ Φάρτ. Ναι, εντάξει, ο Φάντερ έχει μεγαλώσει κιόλας τώρα. Να θυμηθούμε. Και τα τελευταία χρόνια που δεν είχε μεγαλώσει τόσο πολύ, δεν έμεινε σε τόπο επίπεδο. Εντάξει. Κάποιοι λόγοι θα υπήρχαν, φαντάζομαι, γι' αυτό, για έναν τόσο πρεσβευμένο ποδοσφαιριστή. Για τη Ρεάλ δεν θυμάμαι. Θυμάσαι γιατί. Ο Φάντερ Φάρτ είναι 34 τώρα. 34 κλεισμένα. Στη Ρεάλ έμεινε 2 χρόνια. Είναι έπαιξε. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από τον Κριστιάνο. Δεν είναι, ξέρει, και πολύ μεγαλύτερο. 2.
Στα 33 δεν έχει μπει ο Ρονάλντο, έχει κλείσει 32. Ο Ρονάλντο είναι Φεβρουάριο του 85 και αυτό είναι Φεβρουάριο του 83. Έχουν δύο χρόνια ακριβώς διαφορά. Δύο χρόνια. Δεν είναι και τόσο μεγαλύτερος λοιπόν. Στη Ρεάλ, ξαναλέω, ναι. Ο Φάντερ Φάρτ έπαιξε. Έπαιξε 42 μάτς τον ένα χρόνο και 31 τον άλλον. Δηλαδή έπαιξε. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν. Ναι. Τι θυμάσαι γιατί είχε φύγει από τη Ρεάλ. Δεν θυμάμαι να σκίζει και χασέδες ο παρότι έπαιζε. Δεν θυμάμαι δηλαδή. Δεν θυμάμαι πράγματα από το Φάντερ Φάρτ που να λέω. Παιδί μου, ωραίος. Εντάξει, ήταν καλός. Ήταν από τρομερές χρονιές με το Αμβούργο τότε που έγινε η μεταγραφή. Ναι. Ήταν στο Αμβούργο, αν θυμάστε, μετά τον Άγιαξ. Μάθαμε. Τώρα είναι στη Μίντιλαντ, πρέπει να πω ο αξιότιμος Φάντερ Φάρτ. Αλλά οκ. Εντάξει. Επειδή είναι από τις αδυναμίες μου, δεν μπορώ να πω. Όχι, καλός παίκτης, αριστεροπόδαρος. Αριστεροπόδος, καλά θυμάμαι. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Τεχνίτης, ωραίες εκτελέσεις φάουλ, αυτά, ναι. Αλλά ως εκεί. Α, του έφυγε η Σιλβή και το είχα στο μυαλό του. Ναι. Με θυμάμαι ότι είχε μία. Είχε ούναρο. Ναι, ναι, η Σιλβή ήταν σίλβαρο. Ήταν και από τις πρώτες WAGs με τόσο πολύ μεγάλη. Που προμόταρε τόσο πολύ τον εαυτό της. Δηλαδή δεν έγινε απλώς γνωστή WAG επειδή την φωτογραφίζανε μαζί με τον Φάντερ Φάρτ. Έγινε γνωστή WAG διότι φωτογραφίζονταν από μόνη της. Όχι από μόνος μοντέλο. Με τα μαγιό της, με τα έτσι, με τα αλλιώς της. Προμόταρε πολύ καλά τον εαυτό της η Σιλβή. Κοίταξε. Άσε τώρα τι λέει ο Φάντερ Φάρτ, ρε παιδί μου. Από την τεχνική του Ρονάλντο, από θέμα τεχνικής. Ναι. Ρονάλντο, τι έχει σε κορυφαίο επίπεδο. Πώς ορίζουμε την τεχνική, τις τρίπλες, τα φάουλ. Τεχνική κατάρτιση. Τι ακριβώς. Τεχνική κατάρτιση. Πώς αλλιώς δεν μπορείς να το πεις λιγότερο. Ο Ρονάλντο σκοράρει και με τα δύο πόδια και με το κεφάλι με σχετικά την ίδια ευχέρεια. Σωστό. Το οποίο το έχουν λίγοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Και θα έλεγα ότι το δυνατότερό του σημείο πλέον και το σημείο που βελτίωσε απίστευτα τα τελευταία 5 χρόνια είναι το άλμα και το χρονισμό του στις κεφαλιές. Ναι. Επίσης θα λέγω και τα τελειώματά του. Έχει εξαιρετικά τελειώματα. Λέω έτσι κεφαλιές του Ρονάλντο, πηδάει σαν να είναι 2-5. Ναι, ναι. Δηλαδή βγαίνει τόσο ψηλότερα από τους αντιπάλους του. Ναι. Πηδάει σαν μπασκετμπολίστας στις κεφαλιές. Και τα τελειώματα του. Ναι, γιατί ο Ρονάλντο είναι πλέον σεντερφόρ. Πολύ απλά πράγματα. Ναι. Από τα υπόλοιπα πράγματα, δεν θα έλεγα τίποτα άλλο συγκλονιστικό πλην. Ένα πράγμα νομίζω ότι έχουμε από τεχνική κατάρτιση σε κορυφαίο επίπεδο, πέραν αυτού που όντως αναφέραμε και είναι αυτό που του χρειάζεται γιατί αυτό κάνει βασικά, που το έχει τελειοποιήσει τα τελειώματά του. Επειδή δεν κάνει πλέον τρίπλα, δεν τριπλάρει πλέον ο Ρονάλντο, με τον παίχτη κοντά του να κάνει το τυναγματάκι στην μπάλα για να φύγει. Ναι. Που δεν είναι τρίπλα, αλλά είναι ένα τυναγματάκι που τον βοηθάει για να αποφύγει τον αντίπαλο. Αυτό κάνει ακόμα πάρα πολύ καλά. Και σε αυτά είναι από τους καλύτερους. Ναι. Ο κύριος Ρονάλντο. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εντάξει παιδε, τώρα γυάλινος και αυτά, εντάξει. Εντάξει τώρα, γυάλινος τώρα, Φάντερ Φάρτ από γυάλινη είναι πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν και ο Φάντερ Φάρτ γυάλινος, γι' αυτό ενδεχομένως δεν έκανε, αλλά έπαιξε τα παιχνιδάκια του. Έπαιξε τα παιχνιδάκια του. Λέμε, πέρασε και από την τότε να το παιδί να είναι καλά, ξαναγύρισε στον Αμβούργο, τίμιος. Τίμιος, πολύ τίμιος. Εντάξει, ναι, έχει δίκιο ο Φάντερ Φάρτ της ΑΕΚ. Βεβαίως και είναι ο Φάντερ Φάρτ της ΑΕΚ. Πέρυσι δεν ήταν που ακούστηκε το όνομά του στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πρέπει να έχει ακουστεί για Ολυμπιακό Φάντερ Φάρτ τώρα που το σκέφτομαι. Πάντως για ΑΕΚ το θυμάμαι πρόσφατα, τώρα δηλαδή. Πρέπει να ήταν στο περσινό καλοκαίρι. Για ΑΕΚ από πού και ως πού. Θα έφυγε από την Πέτης που δεν έπαιζε να έρθει. Κάτι τώρα από το. Πρέπει να ήταν και Δεκέμβριος. Λες Δεκέμβριος, όχι καλοκαίρι. Νομίζω ότι ήταν Δεκέμβριος του 15. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν Δεκέμβριος του 15. Τώρα που το λες. Δεν θυμάμαι πρωτοσέλιδα. Ναι. Πρέπει να πω. Από ό,τι βλέπω έχει βρει και καινούριο ζετεμάκι ο κύριος Φάντερ Φάρτ. Τώρα που το βλέπουμε και ακολουθούμε το ρεπορτάζ. Και περιμένει και παιδί μάλιστα βλέπω. Μάλιστα. Αν καθόμαστε, τι μας ενδιαφέρουν τώρα όλα αυτά που λέτε για τον. Εντάξει, ακολουθούμε το ρεπορτάζ. Βρήκε με κυρία Σταβάνα Πόλμαν. Πρέπει να σας πω. Μάλιστα. Εντάξει, Σιλβί Μποάμιν είναι. Ναι. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Να κάνουμε. Το παιδί πρέπει να προχωρήσει και αυτός με τη ζωή του. Ναι, εντάξει. Κάποτε έτσι. Πρέπει να προχωρήσει και αυτός με τη ζωή του. Μπορεί να τον παράτησε η Σιλβή, αλλά κάτι πρέπει να κάνει και αυτός. Πρέπει να πάει παρακάτω. Και αν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί δεν θυμάμαι και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ της εποχής, πρέπει να τον παράτησε γιατί μπερμπάντευε ο Φάντερ Φάρτ. Ο Φάντερ Φάρτ, ναι, ναι, έτσι θυμάμαι. Αλήθεια.
κλασικό, ξέρεις, ποδοσφαιριστής, αυτό, ταξίδια, αγκόμενες, αυτά κλπ. Το κλασικό στερεότυπο, νομίζω. Ομολόγω ότι δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα, αλλά μια που μιλάμε για, για μπερμπαντέματα, υπάρχει ένα ωραίο αφιέρωμα στο sportfm.gr με ερωτικά σκάνδαλα στην, στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Εντάξει, είναι από τα πράγματα τα πιπεράτα. Δημήτρης Λιαργόβας και πάλι, εδώ πέρα. Μας θυμίζει και κάποια τα οποία είναι άγνωστα, θα έλεγα. Δηλαδή, περιπτώσεις, ρε παιδί μου, όπως του Ικάρντι. Ναι. Δηλαδή, το Ικάρντι Γουάντανάρα Μαξιλόπες, νομίζω το ξέρουν όλοι. Και να μην θες να το ξέρεις, φίλε, μία που λέγεται Νάρα. Ναι. Την μαθαίνεις, δηλαδή, θες δεν θες, τη μαθαίνεις. Είναι η Γουάντα Νάρα. Ναι. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, αλλά μας θυμίζει πολύ ωραίες ιστορίες. Όπως ας πούμε ότι το 98 ο αρχηγός των ΗΠΑ, ο Τζον Χάρκς, τα έφτιαξε με την κόμενα του Έρικ, με τη γυναίκα, συγγνώμη, του Έρικ Γουινάλντα, Μάστερ Έρικ Γουινάλντα, άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, και κέρδισε κιόλας. Διαζύγιο, οι άλλοι κτλ. Μία άλλη ιστορία, τόσο πάνω, έγινε στη Ράντερ στη Δανία, παρόμοια. Είχαμε μεγάλη ιστορία, αυτή την είχα, νομίζω κάπου την είχε πάρει το, το μάτι μου, με Κουρτουά Ντε Μπρόινε. Δεν ξέρω αν την έχεις. Όχι. Ναι. Είχαμε την κυρία Καρολίν Λίνεν, η οποία τα είχε με τον Ντε Μπρόινε. Ναι. Ωραία. Μέχρι που σε κάποια φάση, για λόγους εκδίκησης, όπως είπα αργότερα η ίδια, πήγε με τον Κουρτουά και δήλωσε εκ των υστέρων, όταν έγινε γνωστή η ιστορία, ότι ο Τιμπό με έκανε να νιώσω όπως δεν με έκανε ο Κέβιν σε 3 χρόνια σχέσης. Μάλιστα. Σκληρό. Είναι βαρύ. Σκληρό. Είναι βαρύ. Από την άλλη μεριά, κοιτάζοντας τους δύο αυτούς, μπορεί και να την πιστέψεις. Αν βλέποντας αυτούς τους δύο, πρέπει να πεις πήγαινε βρες κανένα ακόμα σοβαρό. Οκ, okay, αλλά μεταξύ Ντε Μπρόιν και οποιοδήποτε. Το Κουρτουά τον έχει, τον έχει στο μυαλό σου. Τον έχω στο μυαλό μου. Ναι. Τον Ντε Μπρόιν τον έχει στο μυαλό σου. Ναι. Δεν είναι σε κάτι ταινίες που είναι ο κλασικός νέρντουλα στην αδελφότητα, ο οποίος, ας πούμε, μπορεί να κερνάει δίπλα του μέχρι και κατσαρίδα που ναι, περνάει. Και αυτό σχολείο με τον υπολογιστή ναι, του να κατεβάσει ναι, το, ναι, το καινούργιο update. Ναι. Ναι. Εντάξει, ναι. Ναι. Οκ. Okay, έχεις δίκιο σε ναι. αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είχαμε επίσης ιστορία παλιά με Μισελ Πλατινί και τον Λαριός. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι τον, τον Λαριός. Παλιός, τέλος πάντων, Γάλλος. Λοιπόν, ο οποίος λέει ιστορία ότι τα έφτιαξε με την τότε γυναίκα του Πλατινί και ο Πλατινί ουσιαστικά έδωσε εντολή να μην τον ξανακαλέσουν στην εθνική. Είμαστε. Για τιμωρία. Λέγεται. Λοιπόν, επίσης τώρα είχαμε με Τζόρνταν Αγιού και ο Τζόρνταν Αγιού μπορεί να έχει παίξει Ολυμπιακό, πρέπει να σου πω. Πιθανότατα. Έχει ακουστεί ο Τζόρνταν Αγιού. Λοιπόν, για τον οποίο βγήκε βίντεο στο YouTube. Με τον Αγίου να έχει σχέση με τη γυναίκα συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Άλλος περπάτης από εκεί. Λοιπόν, έχουμε επίσης ιστορία με Μίχαλ Μπάλακ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί πριν από 10 χρόνια. Είχε κατηγορηθεί, έτσι. Ναι. Δεν αποδείχθηκε, αλλά κατηγορήθηκε ότι είχε σχέση με την τότε γκόμενα του Κρίστιαν Λέλ. Θυμάσαι, ένα ψιλοαδιάφορος. Ναι, ναι, ναι. Δεξιός μπακ, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ο οποίος είχε βγει τότε και είχε πει ότι ο Μπάλακ μπαίνει στη ζωή άλλων ανθρώπων και την κάνει ερείπιο χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό. Κάποιος κακός άνθρωπος θα λέει ότι έκανε το ίδιο και στις ομάδες που έμπαινε ο Μπάλακ. Αλήθεια. Άνθρωπος τον οποίο εγώ θα πάρω χαόδη απόσταση. Ναι. Από εδώ μέχρι το γήπεδο της Τσέλσι. Πραγματικά. Ναι. Λοιπόν. Για κακή τύχη του Κρίστιαν Λέλ την ξαναπάτησε ο ίδιος 7 χρόνια αργότερα. Εντάξει, είναι τρομερό. Λοιπόν, κατηγόρησε τον Οζίλ ότι έπιασε γκόμενα, μια πρώην γκόμενά του. Εντάξει, δεν είναι τόσο βαρύ. Μήπως έχει δει ο Λέλ την ταινία Ο Εργένης με τον Τζόρτζο Γλου και έχει επηρεαστεί. Δεν ξέρω. Που του έτρωγαν τη μία μετά την άλλη του στην ταινία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα Τζον Τέρι νομίζω ότι είναι γνωστή. Έτσι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να.
πολλά. Λέει κάποιος και είναι σημαντικό. Ναι. Ο Φαρτ βγαίνει με κολλητή τη Σιλβή τώρα. Oh. Λέει κάποιος η Εσταβάνα Πόλμαν είναι χατμπολίστρια. Ναι, ναι. Και κάποιος άλλος λέει ο Φάντερ Φαρτ τη βάρεσε τη Σιλβή δύο φορές αφού χωρίσαν έφαγε τη γυναίκα του Μπουλαρούζ. Αν ισχύει αυτό το πράγμα και είναι ζωντανός ακόμα ο. Το ότι έφαγε, όπως λες, τη γυναίκα ενός ανθρώπου που είναι γνωστό στην ποδοσφαιρική πιάτσα με το ψωνίμι, ο Κανίβαλος. Ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ σόι. Ναι. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Και πολύ σόι. Ναι, ρε παιδιά, δεν είναι όλοι Τζίντζερ, ναι, του λες. Οκ. Okay. Αλλά ο Ντεμπρόινε είναι. Ναι. Αφαίνεται από τη φάτσα. Τώρα δηλαδή, πώς το κάνουμε. Στερεότυπο, ναι, στερεότυπο, οκ. Okay. Εντάξει, τώρα του Τέρι, εντάξει, είναι γνωστή. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Επίσης, μου έρχεται στο μυαλό σχετικά με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε το Φαντερ Φαρ και το πώς τον πήρε από κάτω όταν χώρισε από τη Σιλβή. Ναι. Ότι νομίζω η μεγαλύτερη περίπτωση παίχτη που τον πήρε τρομερά από κάτω όταν χώρισε και καταστάθηκε η καριέρα του ήταν ο Ζαρντέλ. Παίχτης ο οποίος δεν την πάλεψε μία, ναι. Δηλαδή όταν χώρισε νομίζω ήταν και κάτι η κυρά του εστεμένη κάποιο μοντέλο, κάποια Miss Πορτογαλία, κάτι, ήτανε πολύ ωραία γυναίκα. Ναι, αλλά είχε μπλακεί εκεί τρίτο πρόσωπο, γιατί δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν θυμάμαι αν είχε μπλακεί, επειδή κάναμε την κουβέντα μας για το Φάντερ Φάρκ, τον πήρε από κάτω όταν χώρισε με τη Σιλβή. Ναι. Κοίτα να σου πω, συνήθως κάποιο τρίτο πρόσωπο πρέπει να παίζει. Συνήθως. Δηλαδή είναι ο Ζαρντέλ με τη Ζαρντέλενα. Ναι. Γιατί το χωρίζει. Είναι διάσημος, είναι πλούσιος, είναι γκολτζής. Ξέρω εγώ, αν δεν χτυπάει δεν ξέρεις, το χταπόδι, ναι. Τέλος πάντων υπάρχει και πιθανότητα να υπάρχει τρίτο πρόσωπο είτε από τη μεριά είτε από τη μεριά της. Ναι. Αλλά είναι κλασική περίπτωση ανθρώπου που τον πήρε τρομερά από κάτω όταν χώρισε σε σημείο που καταστράφηκε η καριέρα του. Εντάξει ρε, ο Ζαρντέλ ρε. Ναι. Ο Ζαρντέλ διάολε. Ο Ζαρντέλ. Ο Ζαρντέλ μέχρι το 2000. Αδερφή του Μπουλαρούς λέει κάποιος είναι. Μάλιστα. Είναι αδερφή του Μπουλαρούς, όχι γυναίκα, και έχει μια λογική αυτό το πράγμα. Να είναι η αδερφή του Μπουλαρούς και να είναι γι' αυτό να είναι εν ζωή ο Φάντερ Φαρ και όχι η γυναίκα του Μπουλαρούς. Μάλιστα, ναι, οκ. Okay. Επίσης, παιδιά, μην μας στέλνετε κουτσομπολιά για ελληνικές περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε ότι για λόγους ευγένειας, ας πούμε, δεν πρόκειται να αναφερθούμε σε καμία έτσι, τέτοια ιστορία. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι ο Ζαρντέλ, ο οποίος μπορεί να παράτησε την μπάλα θεωρητικά στα 38 του, το 2011 ναι. Δηλαδή, αλλά στην πραγματικότητα έχει παίξει μπάλα μέχρι το 2003, μέχρι τα 30 του δηλαδή. Τα τελευταία 8 χρόνια ο Ζαρντέλ δεν υπάρχει. Δηλαδή από μετά την Sporting Λισαβόνας ουσιαστικά δεν υπάρχει ο Ζαρντέλ. Ναι. Πήγε στην Bolton, στην Newell, στην Goya, στην Beira Mar, στην Ανόρθωση, στην Newcastle Jets, στην Κριτσιούμα, στη Φεροβιάριο, στην Αμέρικα Αντεκάλι, στη Φλαμέγκο, στην Τζερνομόρα και στη Ρίο Νέγκρο. Αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Ναι. Εντάξει, ας το ξεχάσουμε λοιπόν. Αλλά ας θυμηθούμε. Πρέπει να το θυμηθούμε. Πραγματικά έναν από τους σπουδαιότερους σκορ όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πιστεύω πρέπει να είναι top 10 ο Ζαρντέλ με τα γκολ που έχει βάλει. Γκολ ανά παιχνίδια. Ο Ζαρντέλ στα καλά του χρόνια, δηλαδή από το 96 μέχρι το 2003, από τα 23 μέχρι τα 30 του, δηλαδή 4 χρόνια στην Πόρτο, ένα στη Γαλατά και τα 2 του χρόνια στη Sporting, συνολικά. Σημείωσε μισό λεπτό, πρέπει να κάνω τις προσθέσεις εδώ πέρα. Λοιπόν, 275 παιχνίδια. Ωραία. Mm-hmm. 275 παιχνίδια, 275 γκολ. Μάλιστα. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό αυτό. Δεν υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί. Είναι σιεμικοί αριθμοί αυτοί. Είναι αριθμοί που συναντάμε στο ΣΥΕΜ, ξέρουμε το Τσιγκάλγο. Α. Τέτοιοι αριθμοί. Αδιανόητοι αριθμοί. Πολύ κρίμα. Δηλαδή ο Ζαρντέλ είναι περίπτωση ταινία. Ναι. Είναι περίπτωση ζωή του, δηλαδή για να γίνει ταινία. Ναι, παιδιά, ο Ζαρντέλ του Ολυμπιακού, δεν το ξεχνάμε. Και μην μπερδεύεσαι, δεν είναι ο Μπουλαρούς με αυτή που λέει ότι δεν πάμε να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στο Παρίσι για ψώνια, είναι η κυρία του Χέιτιγχα. Άλλο ο Ολλανδός. Ναι. Με το φίλο που τα έμπλεξε, εντάξει, λογικό, γιατί έχουν πιάσει τώρα του Ολλανδού σπουδαίου αμυντικού, αν μου επιτρέπει. Σωστό, αλλά σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ο Μπουλαρούς, αν μη τι άλλο, μπορεί να ντύνεται μόνο του. Ναι. Βασικό και δεν έχει πρόβλημα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θέλει να ντύνεται
γίνεται μόνος του, δεν έχει τέτοια προβλήματα, ούτε προβλήματα με το πόσα χρήματα μπορεί να διαθέσει για την καρδαρόμπα του. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ωραία κουτσομπολιά έχει το NBA. Δύο ωραία είναι ότι ο Πάρκερ παράτησε την Εύα Λογκόρια για τη γυναίκα συμπαίχτη του και ότι ο Νας, που η λευκή γυναίκα του γέννησε μαύρο παιδάκι από συμπαίχτη του, λέει ότι Αλκάθελ τι Αλτζάχερ. Ναι. Αυτά μα αναφέρει. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Ας μην πάμε παρακάτω. Σε κουτσομπολιό. Κουτσομπολιά του NBA είναι αυτά, δεν είναι. Να. Λοιπόν. Πείτε εμείς το Ζαρντέλ με το Ρου. Τώρα εδώ μιλάμε, είπαμε για σκόρερ. Συγκεκριμένο πράγμα. Σας είπα 275 παιχνίδια, 275 γκολ. Τέλος. Αυτό που λένε στο χωριό μας striking rate, ναι, είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Δεν συγκρίνουμε προφανώς ούτε την καριέρα του ενός με την καριέρα του άλλου. Ναι. Το επίπεδο που έπαιξε ο Ρούντ, έπαιξε σε τεράστιες ομάδες. Προφανώς. Και βγήκε πρώτο σκόρερ, ας πούμε, όπου πήγε. Για το Ζαρντέλ θα προφανώς θα μας μείνει ότι δεν έπαιξε σε μεγάλη ομάδα. Ναι. Τον προφανώς σε μεγάλο πρωτάθλημα. Σε μεγάλο πρωτάθλημα, ναι. Αυτά που έκανε τα έκανε στην Πορτογαλία και μία χρονιά στην Τουρκία. Οκ, okay, ναι. Παρόλα αυτά. Mm-hmm. Παρόλα αυτά. Πώς το κάνω, δεν τα έκανε και στη Ρουμανία. Λοιπόν, γυναίκα του Μπουλάρους επιμένουν κάποιοι ότι ήταν η γυναίκα του Μπουλάρους αυτή. Εντάξει, που έφαγε ο Χατζηφάρτης. Ό,τι και αν είναι. Ό,τι και αν είναι, εμείς να πάμε στην τελευταία μας διαφημιστική διακοπή. Βεβαίως. Όχι όμως πριν σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι με ένα κλικ μπορείς να στείλεις ένα καλάθι με τρόφιμα σε κάποιον που έχει ανάγκη. Μπαίνεις στο όλοι μαζί μπορούμε.gr, πατάς τον banner με ένα κλικ μπορείς. Διαλέγεις ένα από τα πακέτα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ και το στέλνεις στο όλοι μαζί μπορούμε. Αν τώρα θέλεις να στείλεις δώρο σε φίλους που γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, παντρεύονται, βαπτίζουν ή βαπτίζονται, κάνε κλικ στο επιθυμώ αντιδώρου να προσφέρω τρόφιμα στο όλοι μαζί μπορούμε. Τι θα συμβεί? Εσύ θα στείλεις τις ευχές σου και την ίδια στιγμή οι συνάνθρωποι μας θα απολαύσουν κάποιες μερίδες φαγητού. Όπου κι αν είσαι, με ένα κλικ μπορείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Fight Club, τελευταίο ημίωρο και είναι η ώρα για να πάμε στα δικά σας μηνύματα. Μεγάλη αλήθεια από τον τόσα χρόνια Βαρελά. Τέτοιο μάκο δεν ξανάδα. Ο παίκτης εντεκάδας που πατάει στις μύτες για να φανεί ψηλό στη φωτογραφία, ποτέ δεν είναι ο πιο κοντός. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Αύριο, μετά από 6 χρόνια σχέσεις, έχει έρθει η ώρα της πρότασης γάμου. Έχουμε καμιά πρωτότυπη ιδέα? Τώρα και εσύ θα ξαφνικά πρωτότυπη ιδέα. Και επίση 6 χρόνια, δηλαδή δεν το έχει σκεφτεί. Είτε εδώ και 1, 2, 3 μήνες, δεν ξέρω πόσο καιρό έχει αποφασίσει να κάνει την πρόταση. Δεν έχει σκεφτεί και τίποτα. Γιατί να είναι πρωτότυπη, σώνικεται η πρόταση τώρα. Και αυτό το βίτσι ότι πρέπει να κάνω πρωτότυπη πρόταση, ξέρει ότι οι κλασικές αξίες είναι οι πιο αγαπημένες για μια γυναίκα. Καλά τα λες. Α, μην κάνετε τις βλακίες που βάζει δαχτυλίδια μέσα σε κάτι με ζεκλίκια και κάτι ποτήρια και πάει και το πιει άλλη και μετά ψάχνει περιμένει να κάνει κακά τη για να βγάλει το δαχτυλίδι. Δηλαδή και αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία. Έτσι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που τραβάνε μπλούζα από πάνω, ρισκάροντας να την ξεχυλώσουν, και αυτοί που τραβάνε από κάτω και μετά τη γυρνάνε τα μέσα έξω. Ναι, οκ. Okay. Ο Φάντερφαρ κατάφερε του Πολαμάν την κορή. Ο Ζαρντέλ κατέρευσε, δεν ήξερε φικιόρι. Είναι ο λόγο τρίκαλα του Σίσκο. Του Σίσκο μας το δόρι. Λέει ο Μόντριτς, Κρός και όσα έρθουν και όσα μπάνε σε μια φιλότιμη προσπάθεια. Μια που μιλάμε λίγο κάποιος για μεγάλους γκολτζίδες, εδώ στη Βαρσοβία ακούγεται ότι η Λέγκια χτυπάει Τόμας Πέχαρτ για Αντιπρίχιοβιτς. Θα τον καμαρώνουμε τσουλού, λέει ο μέτριος στόπερ για Φουτσάλ. Και μπράβο σας. Γιατί ρε παιδιά δεν λέμε να μπει στο πετσί του Νέρθ στη θέση του και λέμε την Αμερικανιά να μπει στα παπούτσια του? Έχεις δίκιο. Okay. Είναι πιο δόκιμα αυτά, ναι. Το ότι ζηλεύω σαν γυναικούλα τη δικιά μου και τη ρωτάω για πρώην είναι πολύ ανησυχητικό, αναρωτιέται ο Τζι Καραφλής. Ναι. Είναι ανησυχητικό. Ναι. Ναι. Και είναι και ξενερωτικό για πολύ, τη δουλειά. Πολύ. Και είναι και πολύ μεγάλη φθορά για τη σχέση σας. Πολύ. Είναι πάρα πολύ κακό. Ναι. Βάλε το δαχτυλίδι μέσα στο σουβλάκι μεταξύ τζατζικίου και κρεμμυδίου. Όχι. Καλύτερα. Άσε μας ρεβαϊμάκι με τα γούστα σου. Εσύ πετάς την μπούλοκ και τραγανίζεις τη λόμπα. Λέει ο αναμάρτητος πρώτος λυκέρτης μπαλέτο. Φράξια αποστολή Σναγιά. Ναι, και το λέω ότι προφανώς και διαλέγω τη λόμπα έναντι της μπούλοκ. Φαντάζομαι ότι αρκετοί σόφρονες άνθρωποι έχουν την ίδια επιλογή. Μεγάλε μάγιστρε της στοάς του έρωτα. Και εσύ δίπλα που στο πρώτο ραντεβού πήγες με τριαντάφυλλο και καραμέλες tic-tac που χρησιμοποίησες σε ρόλο μέλισσας για να εξηγήσεις το σεξ. Πριν 10 χρόνια,
Έστειλα για MILF, πελάτησα, που παρήγγειλε στο σπίτι της κάτι εξεζητημένο για να πάω και να το φτιάξω και τελικά δεν κατάφερα να χωθώ. Ναι. Την είδα χθες. Από 10 χρόνια. Ναι. Δεν έχει πια δόντια. Να κάνω κίνηση. Λέω, εκεί που καίγομαι πολύ, θέλω να νιώσω Μπατζελή. Ένας από τους αγαπημένους και πιστούς φίλους της εκπομπής. Απάντα, γιατί, γιατί το παίρνει στα γέλια τώρα. Εντάξει, μπορεί να έχει κάτι, ρε παιδί μου, η γυναίκα τώρα. Θέμα... Δεν ξέρω αν τι έχει, ξέρουμε ότι δεν έχει. Να μην χωθεί, μπορεί να αποφύγει και τυχόν άσχημα στις απαντήματα. Δηλαδή, έχει και μια καβάτσα με αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Απάντησα με τον τρόπο μου που καταλαβαίνεις. Σε κάθε καθώς πρέπει ελληνικό μπάνιο υπάρχει στο ράφι ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι από σαμπουάν, ένα άδειο γυάλινα από κολόνια και μια ξεχυλωμένη οδοντόβουρτσα, λέει ο διαφανής ήρωας. Υπάρχουν περίπου αυτά. Ναι. Περίπου αυτά. Ναι. Βρέκα τσαπλιάδες, με ροκάμα το αποτέλεσμα από τον Ζουέλα παίρνετε και πνίξατε το σχόλιο για τη φουφού του Καρεμπέ, αλλά... Αν ο Γκότζος είναι το striking aid του Ζαρντέλ, εσείς θα ήσασταν το φετινό fail του Κλάους. Μάλιστα. Έλεγε για τον Καρεμπέ νωρίτερα, αν θυμάμαι καλά, γιατί μπορεί να το βρεις τώρα εσύ που ψάχνεις από τα πίσω μηνύματα προς τα Παστινά, ότι ο Καρεμπέ προφανώς ήταν πρικισμένος για να είναι με τη Σιναρίκοβα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το σχόλιο. Δεν θεωρώ ότι ο Καρεμπέ είναι ένας πολύ ωραίος άντρας. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται, αν σας φαινόταν η εικόνα του δίπλα Σιναρίκοβα παράτερη. Εμένα μου κάνει και πολύ ωραίο ζευγάρι. Ναι. Διαφορετική, ναι, αλλά ναι, πολύ ωραία ήδη. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Το μαρκάρισμα του Βαϊμάκη στην Αντριάννα Λίμα είναι πιο σκληρό και από το άκνη του Τζεναρίνο. Λέω υπό της ασφάλτου. Δεν μπορώ να πω εγώ. Ποια είναι πιο κεράσιμη, Τζούλια Ρόμπερτς ή Νικόλ Κίντμαν? Οπωσδήποτε απάντηση. Ναι. Νικόλ Κίντμαν. Εγώ θα έλεγα η Τζούλια Ρόμπερτς, το Έριν Μπρόκοβιτς. Δεν σου είπε η Τζούλια Ρόμπερτς, η Ερίν Μπρόκοβιτς ή η Νικόλ Κίντμαν, ξέρω εγώ στις ώρες. Σου είπε η Τζούλια Ρόμπερτς ή η Νικόλ Κίντμαν. Τεκμηριωμένα, η Τζούλια Ρόμπερτς, το Ερίν Μπρόκοβιτς. Συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα και με ντοκουμέντα. Όχι, η Νικόλ Κίντμαν τώρα λοιπόν. Για να το πω καλύτερα. Και όχι στο Days of Thunder. Εντάξει, είμαι και εγώ πιο τεκμηριωμένος. Η Νικόλ Κίντμαν τώρα. Τώρα και όχι στο Days of Thunder. Ναι, τώρα που γίνει πορσελάνινη πλέον. Που είναι ακούνητη πια. Γιατί. Τώρα. Γιατί τώρα βγάνω γούστα. Γιατί, τώρα δεν μπορώ να μου βγάλει γούστα ανάμεσα αυτέ τι δύο. Δεν μπορώ τη Τζούλια Ρόμπερτς, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ξέρω ότι θα γελάσει και θα φύγει από εκεί που είστε, μόλις γελάσει. Μεγάλη αλήθεια από τον της Πελφετέρεο γιος. Όταν δημοσιογράφος διακόπτει ρεπόρτερ λόγω της καθυστέρησης στον ήχο, σταματάνε να μιλάνε ταυτόχρονα και μετά πολύ καταστολούν μιλάνε μαζί. Είναι πολύ άβολο πράγμα η καθυστέρηση. Το έχουμε βιώσει και εμείς 2-3 φορές στο kick-off όταν η σύνδεση ήταν τέτοια. Είναι πραγματικά άβολο γιατί περιμένεις μέχρι να φτάσει ο ήχος. Συμβαίνει. Τι να κάνουμε. Να. Με έμπνευση από το προηγούμενο μήνυμα του φίλου, είναι σωστό να ρωτάμε την κοπέλα μας για τα κουκουνομεγέθη των πρώην της, λέει ο Γουαρτανάμο. Όχι. Όχι. Όχι, ξεκάθαρα. Τέλος. Επίσης, τώρα μια που είμαστε σε αυτό το θέμα και είναι σημαντικό, δεν ρωτάμε ποτέ πόσους πρώην έχει η κοπέλα μας. Παύλα, γυναίκα μας. Όπως ακριβώς δεν θέλουμε να μας ρωτάει πόσες πρώην είχαμε. Είναι μια ερώτηση η οποία δεν θα απαντηθεί ποτέ με απόλυτη ακρίβεια. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, όπως δεν θα απαντήσουμε και εμείς με απόλυτη ακρίβεια για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Γιατί να ξύνεις αυτή την πληγή και να ρωτάς με πώς πήγε και αυτό και τα λοιπά. Ποιος ο λόγος? Μόνο εσύ που ρωτάς αν είναι πιασμένο το ψευδόνυμο μπρος στον Γκάλι, τι είναι ο πόνος? Δεν είναι. Mm-hmm. Είναι δικό σου. Λοιπόν, είναι τεράστια αλήθεια εξής, παρακαλώ την προσοχή σας. Όταν σφουγγαρίζουμε, όσο πιο ιδανικά βάλουμε τα κρόσια της σφουγγαρίστρας να τα στραγγίξουμε, τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση. Mm-hmm. Εγώ της έκανα πρόταση γάμου ενός σιδέρωνε και εγώ ήμουν στον καναπέ και έπαιζα μάνατζερ. Ρομαντικός φίλος της εκπομπής. Την πιο πρωτότυπη ιδέα πρόταση την είχαμε δει σε ελληνική εκπομπή. Πες το και έγινε. Καθόταν στην παραλία και πέρασε το μονοκινητήριο με τον μπάνερ «Θες να παντρευτείς». Μόλις μπήκα να ακούσω λίγο, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε, αλλά βάμος μεγάλε Βαϊμάκη, Φόρτσα Αντριάννα, πρώην Γιάρετς, εγκρίνω, λέει ο Μπούρμπο Ντίζελ. Ο Πάπης Αντιχριστόγλου λέει, μεγάλη αλήθεια, σε κάθε γυμναστήριο υπάρχει ο wannabe DJ που βάζει τραγούδια που του αρέσουν στο playlist που παίζει, νομίζοντας ότι θα ρίξει νέτο. Παιδιά, δεν θα σας πω που ξεκίνησε αυτό με το Ζουέλα, αλλά θα πούμε το μήνυμα του Σεμπάκια Ταπεινά που λέει χαιρετίζουμε τη διείσδυση του Ζουέλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απλά πράγματα.
Με τιμά που στη νέα μου δουλειά, σαν αποθηκάριος, εδώ και μια εβδομάδα που ξεκίνησα, έχω γνωρίσει σχεδόν όλα τα νέα της εταιρείας, λέει ο Ζετρομπέτας. Και φαντάζομαι θα θέλει να συνεχίσει λέγοντάς μας ότι στην αποθήκη κάτω έχει πολλές καβάτζες. Για να μπορείς να βάζεις τα διάφορα αντικείμενα που πρέπει να. Έτσι. Να ντανιάζεις, αν μου επιτρέπεις. Έτσι. Να ντανιάζεις. Σημάω, παιδιά, σημάω με επική ατάκα κατσουράνη προς φωτογράφους μετά από μάτς ενώ έκαναν ντους. Τρέχτε, παιδιά, θα χάσετε το φίδι. Πριν από 2,5 εβδομάδες χώρισα, η κοπέλα μου διάβασε τυχαία από ένα τάμπλετ ξεχασμένα κάποια παλιά μηνύματα και έμαθε ότι την απάτησα. Είναι σωστό που δεν νιώθω καθόλου άσχημα? Τι να σου πω τώρα. Προφανώς την έχεις διαγράψει. Να. Συμβουλή για το φίλο με την πρόταση γάμου. Μη ζητήσει από τον Τζον Τέρι να σε βοηθήσει. Ίσως να μην γίνει γάμος, λέει ο Τασαμπά σε ένα ντροκμπά. Αυτός με την πρόταση γάμου να μας πει αύριο τι έγινε, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Ναι, εμάς θα έχει στο νου του. Ναι, έλατε. Κάνει αύριο, εμάς. Βλέπω εδώ πέρα πολλές προτάσεις. Ο Μελής ήταν γνωστός στα αποδυτήρια του Πάος Μπόκολης, βλέπω. Χαλάλι το 2 εκατομμύρια. Εμείς δεν αγοράσαμε παίχτη. Μάλιστα. Άγγελο αγοράσαμε. Πραγματικά. Ναι. Okay. Ωστόσο, φίλε αποθηκάρι, εσύ που λες πόσα νέτα μπορεί να δουλεύουν σε αποθήκη, δεν γνωρίζεις τα νέτα της αποθήκης, της εταιρείας, είπε. Ναι. Μην μπερδεύεστε. Μια που το έφερε η κουβέντα, ο Σεμπά δεν θα μπορούσε να είναι στην ομάδα του Ζουέλα. Με μια πρόχειρη ματιά, γιατί όχι, θα έλεγα εγώ. Πάντως, Τσαώσης, ξέρουμε ότι έχει πάρει όλους τις βέγγαν της Ελλάδας. Αριθμό δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε συνθήκη. Μεγάλη αλήθεια, κάθε φορά που τρώμε πατατάκια μόνοι μας, καθώς βάζουμε το πατατάκι στο στόμα, γλύφουμε και τα δάχτυλα που το πιάσαμε. Mm-hmm. Ολοσψή θα πάρει απόσταση. Δεν νομίζω θα πάρει απόσταση. Όχι. Ποιο Ζουέλα και ποιο Καρεμπέ, ο Ντόρσεϊ που θέλει να γίνει και πορνοστάρ μετά την πασχετική του καριέρα. Ναι, αλλά μιλάγαμε για ποδοσφαιριστές. Ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Ο Σπύρος Μαραγκώστ στέλνει διευκρίνηση για αυτό που είχε πει ο Κιν. Ναι. Λέει για την ακρίβεια ήταν απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του Κιν, στην οποία χαρακτήριζε την κουκούνα του Γκάρι, για τον Γκάρι, ως Little Button Mushroom. Μεγάλη αλήθεια, καταλαβαίνεις πως έχεις μεγαλώσει όταν βλέπεις ένα-ένα τα μίλφ σου να βγαίνουν στη σύνταξη. Ναι. Βαϊμάκη δεν θα έπαιζε πιο εκφραστικά η Λόμπα στο Έριν Πρόκοβιτς. Δεν έχει μεγάλο υποκριτικό ταλέντο όπως κοιτάς το Πορμπαγκάζ. Λίγα για τη Βικτόρια Λόμπα, σας παρακαλώ πολύ, λίγα. Ποτέ λέει δεν θα απαντηθεί με απόλυτη ακρίβεια ο αριθμός των πρώην. Όλες μετρήσεις έχουν πάει ανεξαρτήτως ηλικίας, λέει ο Ανδαλουσιανός Ρήλος. Γι' αυτό λέω μην το σκαλίζουμε, μην το σκαλίζουμε, αφήστε να πάει στην ευχή. Τόσα χρόνια Βαρελά λέει αυτό που κάνω Αγιάλα το έκανε ο πατέρας μου όταν έπαιζε μπάσκετ στη Γαία Αγρινίου στα rebound στο Βαγγέλη Αγγέλου που έπαιζε στον Απόλλωνα Πατρών. True story. Μάστε. Μάγκες μου κάνω cyber με μια συμφοιτητρία αλλά εσάς δεν σας κλείνω. Πρόσεχε με τη στείλεις κανένα μήνυμα για την κουκούνα του Ζουέλα ή κάτι άλλο και θα έχουμε θέματα. Μεγάλη αλήθεια, η πρόταση γάμου είναι κάτι σαν την διπλωματική. Αν καταφέρεις να φτάσεις εκεί θα περάσεις. Λέει ο Πέλκας και ο Κόλκας, τη Γιώκο Όνο χαίρονται. Υπάρχει μαγαζί στη Θεσσαλονίκη που λέγεται Φαντερχάρτ. Της μαμάς του θα είναι. Ο Παστούρ Μγκράτς. Παιδιά, ο μισθοφόρος Survivor παίζει με τον μποξεράκι του, είναι ιδέα μου. Δεν έχω απάντηση. Λέει κάποιος στη δική μου αποθήκη, στη δική μου δουλειά, παρέθεση εργοστάσιο, στην αποθήκη δουλεύουν 5 άντρες και 6 γυναίκες. Mm-hmm. Απαντάει στον άλλο τον πονηρό που έκανε λόγο για την αποθήκη. Ο Ζιαμπάρης Πάρκη λέει: αν εξαιρέσεις το Ρουντ που πήγε σε μεγάλη ηλικία, η Ρεάλ τα τελευταία χρόνια υπήρξε τεράστιο νεκροταφείο Ολλανδών. Βλέπε Σνάιντερ, Ρόμπεν, Φαντερφάρτ, Χούντελαρ. Ναι. Δεν είναι άδικο αυτό, ναι. Ναι. Ναι, παιδιά, όντως το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές από Εργοσπάχητς και οι υπόλοιποι ότι όντως ο πρώτος που χαρακτηρίστηκε για Έλληνος ποδοσφαιριστής ήταν ο Προσινέτσκι. Και καλός. Χίλαρη Σουάνκ ή Ρις Βίδερσπουν. Έχουν και δύο Όσκαρ, λέει ο Τραγανός Δέλλας. Ορίστε ξανά. Χίλαρη Σουάνκ ή Ρις Βίδερσπουν. Δύο Οσκαρικές, θα λέγαμε. Πρέπει να απαντηθεί αυτό. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω. Έχω δικαίωμα να μην απαντήσω. Εντάξει, αν δεν απαντήσει εσύ, δεν απαντώ ούτε εγώ.
Ψηφίστε μεγαλύτερη παπάντζα Λαβέτζη για Ολυμπιακό ή Μπέρμιχαμ 800 χιλιάρια για Πλατέλα. Εντάξει, νομίζω το Λαβέτζη Ολυμπιακό. Εντάξει, το διευκρίνησε και Ολυμπιακό, γιατί αλλιώς θα το είχαμε κάνει πρώτο θέμα εδώ πέρα. Μην ανησυχείτε. Ευτυχώς που το μαζέψανε γρήγορα. Όσοι το βγάλανε. Ο Κουρμπέλης τον Κουρμπέτη λέει: σήμερα χωρίσαμε μετά από 2 χρόνια και πολλά διαλύματα κατά καιρούς. Έμαθα ότι με απάτησε και ενώ το είχα κάνει και εγώ 2 φορές, ένιωσα άδειος και ιδιασμένος. Μπα, ωραία, ε. Μια χαρά, έτσι. Εμείς είμαστε άντρες. Εμείς ο άντρας οφείλει να κερατώνει, έτσι. Αλλά εκείνη είναι πόρνη που το κάνει, ναι, αλλά ναι. Μαγκιά. Βασίλη, μπορώ να έχω λίγα μεσαία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τι έγινε Βαϊμακή, υπερασπιζόμαστε το Μιτόγκα τον Κουρτουά. Σας πληρώνει καλά το σωματείο Μητιάδων? Δεν σας χάλασε, μεγάλη μύτη, ξέρετε τι λένε. Ρούμπος. Ο αγαπημένος παίκτης του Βαϊμάκη είναι ο Τζιωβάνι, εξαιτίας της Λόμπα στον κόλ με τη Γαλατά. Σε φερληθείτε, λέει ο θείος Νόντας. Λέει κάποιος, εξάω την πρώην μου που μου είπε ότι είμαι ο δεύτερος και ξέσπασα σε γέλια. Και πολύ καλά έκανες και αυτό. Αν η πρώην σου ήταν, μιλάμε για τα 15 της. Οπότε, εντάξει. Φτού μας σοφάρισε η Πορντενόνε, ρε Γκαντεμόσαυρη, εμείς θέμε. Τι είναι, ρε παιδιά. Την Πάρμα η σοφάρισε και φταίμε εμείς. Και ότι δεν θα ανέβει, δηλαδή λόγω αυτού, δεν καταλαβαίνω. Το ψευδόνυμο ο διαιτολόγος του Χονδροθύμιου είναι πιασμένο. Το θέλω. Και εγώ θέλω να το γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, αν υπήρχε αυτό το μυθικό πρόσωπο. Δηλαδή ότι ο διαιτολόγος του Χονδροθύμιου είναι σαν τον Πίγασο, τον Κένταυρο, τον Μινόταυρο. Είναι μυθικό πλάσμα. Λοιπόν, ο Μπάρκα στον Διαλό έχει στείλει το εξής τρίλημα. Ο Βίντρα κάνει overlap, η σέντρα του μπανάνα. Ο Χούτος αποχώρησε, πάει Σαλερνιτάνα ή Βαϊμάκη στα παρκέ του Τζόρνταν Κλεϊμάνα. Ο Πανούτσος ή ο Καρπετόπουλος, νομίζω, είχαν πει για μια ιστορία με τον Φόμου Μποντ του Άρη. Ναι. Ένας από το περίφημο υπηκό του Χατζάρα. Ναι. Που μετά την πρώτη κιόλας προπόνηση του παίχτη κυκλοφόρησε η φήμη για τα προσόντα του, με αποτέλεσμα του φωνάξει ένα συνδεσμίτης: Φόμου Μποντ ανώμαλε, επιβίτορα, πέταξε την έξω να φτάσει ως την Τούμπα. Πόσο επικό. Φίνα βολτίτσα με ο Αστ και κληρικούς ωραίους. Πεολογία από τον Κιν, τρολάρισμα του Ελέους. Ή ο Ζουέλα με στα ντουζ φέρνει το φθόνο Πέους. Ο Ανδαλουσιανός ρίλος. Σκάρλετ Γιοχάνσον, το λέω για σένα, μπας περιπτώσει. Ναι, ή Τζέσικα Άλμπα, αν ρωτήσετε ο Γκατούζο Βαρβαγιάννης. Εντάξει, εγώ είμαι Τζέσικα Άλμπα, θέλω να σου καλά. Πω. Εντάξει, περαστικά σου. Να σε καλά. Περαστικά σου. Να σε καλά. Λοιπόν, τόσο ωραία. Θες να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα? Όχι, ποια κουβέντα είναι. Υπέροχη η Τζέσικα Άλμπα. Υπέροχη. Περαστικά μου, λοιπόν. Γιατί δεν συζητιέται αυτό το δίλημα τώρα, τι να κάνουμε. Τι ακριβώς συζητιέται, ας πούμε. Δεν συζητιέται, ρε φίλε, πώς το κάνουμε. Για τη Redneck την Αμερικανίδα με την εξωτική μεξικανική ομορφιά, τι ακριβώς συζητιέται, για να καταλάβω. Μια χαρά το Σκαρλετάκι. Τι το φοβερό και τρομερό έχει. Εντάξει, τώρα Σκαρλετάκι. Μια χαρά το Σκαρλετάκι, κεράσιμη. Τι το φοβερό και τρομερό έχει. Φυσιά, αυτό είναι το θέμα. Τι. Έχει. Ναι, ωραία. Έχει όλα. Τη βλέπεις και τις βλέπεις. Και λες, πολύ ωραία, τη θέλω για σχέση. Τη σκάλπα, τη βλέπεις και λες, τη θέλω για σχέση. Έλα εδώ. Κάτσε τα γονατά μου, σου πω μια ιστορία. Λοιπόν, θα κάτσεις το βράδυ να δεις το Sin City. Το έχω δει, ρε, το Sin City. Και θα δεις αύριο και θα μου πεις, είδα το Sin City ξανά χθες το βράδυ. Σου είπα, πάρα, το έχω δει. Είδα να χορεύει πάνω στην πάρα. Και σου ξαναλέω σήμερα, αφού το είδα χθες το βράδυ, ότι Τζέσικα Άλμπα θα την ήθελα για σχέση. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πεις αυτό αύριο. Σου είπα, μέσα Τζέσικα Άλμπα, δεν το συζητάω. Αλλά όχι σε αυτό το δίλημα, συγγνώμη. Για σχέση Τζέσικα Άλμπα. Μεγάλη αλήθεια από τον τόσο χρόνο Βαρέλα. Κάθε φορά που βλέπεις κάπου το DVD RIP, νιώθεις υποσυνείδητα στενοχώρο για άλλη κατευθυνότητα, γιατί πιστεύεις πως βγαίνει από το Rest in Peace. Είμαστε. Τι Μάικολ Ιτό που σε δήλωση πεπειραμένου νέτου που κέρασε, είσαι ο δεύτερός μου, τη ρώτησε αν ο πρώτος είναι ένας λόχος. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. De Bruyne και Κουρτουά, μπακούρια έξω από παραλιακό κλαμπ με πορτιέρι τον Diego Costa. Έχει κανένας πιθανότητες να μπει?
Αν έρθει τρίτο στην παρέα, ο Ασπιλικουέτα, αν έρθει το πέρα σπάκιτ. Ασπιλικουέτα. Εντάξει, δεν μπαίνουν και του δέρνει κιόλα απ' έξω. Δηλαδή, αν κάνουν κίνηση να μπουν, του καρπαζώνει. Ένα. Ο Σπίτι Χωρί Σολτάνη Προκοπή δεν κάνει, λέει το εξή. Σήμερα, στον πάγο του σχολείου μου, βλέπω ένα παιδί, το οποίο δεν ήξερα, να πλησιάσει μια πόρτα που ήξερε ότι ήταν κλειδωμένη. Με το που πήγαινε να κουμπίσει, έκανε το χαρακτηριστικό ήχο που κάνει ο Βαϊμάκης όταν έχει ακουστεί το μήνυμα που διαβάζει ο Τσαούσης. Λοιπόν, ο Χον λέει το εξής. Έτυχε να μην ακούσω την εκπομπή της Δευτέρας, στην οποία αναφερθήκατε στο ζήτημα του παρκαρίσματος. Την άκουσα σήμερα ηχογραφημένη, οπότε στέλνω το παρακάτω εκ των υστέρων. Όντας φοιτητής στα Χανιά, πέρασα τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής μου σε ένα σπίτι στην παλιά πόλη. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, κάτοικος Αθήνας, είχε αναθέσει σε ένα γείτονα την επίβλεψη των σπιτιών που νίκιαζε. Ο γείτονας, εργαζόμενος ως δεσμοφύλακας στις τοπικές φυλακές, ήταν ένας κλασικός λιακοπουλικός ακροδεξιός ψεκασμένος. Σε κάποια φάση, χτυπώντας την πόρτα μου για να μου πει κάτι άσχετο, μου είχε κάνει παρατήρηση για το πόσο ακατάστατο είναι το σπίτι μου. Το αγαπημένο χόμπι αυτού του τύπου το καλοκαίρι ήταν το εξής. Καθόταν ευλαβικά στο παράθυρό του και παρατηρούσε αυτούς που πάρκαραν στον δρομάκι μπροστά από το σπίτι του. Όντας στην παλιά πόλη, μόνο τα αυτοκίνητα με αυτοκόλλητου μόνιμου κατοίκου είχαν δικαίωμα στάθμευσης. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος μη μόνιμος κάτοικος στάθμευε, ο γείτονας καλούσε άμεσα τη δημοτική αστυνομία. Παράνομη στάθμευση των μη μόνιμων κατοίκων αφενός, συχαμένη συστηματική ρουφιανιά του γείτονά μου αφετέρου. Και μια μεγάλη αλήθεια για ψυχαναγκαστικούς οδηγούς. Όταν είμαστε στο δρόμο το αυτοκίνητο και επιβραδύνουμε λόγω κόκκινου φαναριού, πολλές φορές ανάβει πράσινο λίγο πριν φτάσουμε στο φανάρι. Αν δεν χρειαστεί να κινητοποιήσουμε το όχημα πλήρως πριν επιταχύνουμε ξανά, αισθανόμαστε ικανοποίηση. Mm-hmm. Ιδιαίτερα αν είδαμε ότι άναψε πράσινο και επιβραδύναμε ομαλά σκοπίμως. Αν όμως χρειαστεί να κινητοποιηθούμε πριν επιταχύνουμε, ξενερώνουμε και πολλές φορές βλαστημάμε για τον μπροστινό που δεν πάτησε νωρίτερα, αγκάζει ενώ είχε χώρο. Είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Και δεν είναι για ψυχαναγκαστικούς, νομίζω ότι είναι για όλους τους οδηγούς, αν επιτρέπετε. Λέει κάποιος, η άλμπα είναι ό,τι πρέπει για όλες τις άρρωστες φαντασιώσεις. Όταν τελειώσουν αυτά, την κάνεις μάνα και φτιάχνεις ομάδα ποδοσφαίρου. Παίχτες και τιμ. Μάστε. Εντάξει, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ή Κόρτνεϊ Κόξ. Δεν ξέρω ποια θα διάλεγα. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Προφανώς. Τώρα, τι ερωτήσεις. Που λέει ο Μάκας ο Μακάκας που υπογράφει. Πρώτα σιγά μου με δαχτυλίδι στο μέρος που είχε το δωράκι το Lucky Cup σε παραλία καλοκαίρι. Σύλλογος φίλων Βαϊμάκη Παύλα Ρήλου, όλοι μαζί μου χούμε. Οι πιο γυάλινοι παίχτες με ταλέντο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι οι Ντάνιλ Στάριτς και Τζακ Βίλσιρ και πείτε μου εάν έχω άδικο. Εγώ θα βάζα και τον Μάρκο Ρόης σε αυτή την παρέα. Ναι. Μπορείς, ναι. Για να μην πούμε για τον Τζουζέπε Ρόσι. Καταστραμμένος. Ταλεντάρα ολκής στα καλά του. Και καταστραμμένος. Ναι. Καταστραμμένος πλέον. Ο Λεπρός Τζέιμς λέει, θυμάμαι αμυδρά βέβαια την κούρσα του Δόνι. Τον θυμάμαι και στην Blackpen. Θυμάμαι επίσης αμυδρά το επόμενο μεγάλο αστέρι του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, Ράικαρντ στην όψη, Φαμπάστεν στην ικανότητα, τον 17χρονο Πάτρικ Κλάιφερτ. Πριν λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος του Γιώργου Τάσος κάνει μια εμφάνιση με το εθνός μου, τον καθιερώνει στην ομάδα, και ο 19χρονος Τζάστιν, γιος του Πάτρικ, παίζει τον τελικό του Europa και δέχεται ανέσχυτο ποδοσφαιρικό καμάκι από τον Μωρίνιο για να είναι το επόμενο hot prospect της United. Έτσι καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνεις. Είμαι μόλις 26, δύσκολη πρώτη συνειδητοποίηση. Ναι. Σάρον Στόουν ή Σαρλίζ Θερόν. Αυτά είναι διλήμματα, αυτά είναι βροντίγματα. Υπογραφή με τη μύτη και το παπούτσι, πάει και ο Μπονούτσι. Σαρλίζ Θερόν. Στα καλά τους φαντάζομαι. Σάρον Στόουν, στα καλά τους φαντάζομαι. Σαρλιζάκι. Πρέπει να πω. Δύσκολα όμως. Σαρλιζάκι για φαγητό και μετά κατάληξη στο κρεβάτι. Σάρον Στόουν κατευθείαν στο κρεβάτι. Εντάξει, ναι, εντάξει, ναι. Όχι γατρί όλο στο φαγητό. Ένα σουβλάκι στο χέρι, δηλαδή. Στο χέρι, να κάτσεις κάπου να πεις δύο κουβέντες, αλλά δεν το πολύ κουράζουμε, αυτό εννοώ. Λοιπόν, άκου τώρα το εξής, που έχει στείλει ο Τζίτζι Μπεκάκη. Κάποιες μέρες νωρίτερα, άκουσα στην έγκριτη εκπομπή σας πως ο Κώστας Καβάτος από κάπου μελομακάρονα.
Με τιμή που το επόμενο πρωί, όταν μίλησα με τη μανούλα μου, της είπα πως έχω επιθυμήσει να φάω. Το Σάββατο το πρωί που κατέβηκα στο πατρικό μου, με περίμεναν δύο πιατελάρες ξέχυλες με μελομακαρόνα, βαλμένα έτσι ώστε να θυμίζουν πυραμίδα. Αυτά είναι. Και στενοχωρήθηκε γιατί, όπως μου είπε, δεν τις πέτυχαν απόλυτα γιατί έβαλε περισσότερο καρύδι από όσο έπρεπε. Αυτά είναι. Πράγματι, μετά από κάθε ντουζίνα που μακελεύω, νιώθω μια εσάν καρυδίλας. Και με τιμή που μετά από κάθε μελομακάρονα φέρνω στο μυαλό μου τον Κώστα. Αν το Σαββατοκύριακο περάσει από Ξυλόκαστρο, Μπουρωτέ, Κερνάω, η μία πιατελάρα έμεινε εκεί και έτσι, με περιμένει. Έτσι. Παιδιά, ο Γκέτσε δεν είναι τρελός γυάλινος. Ο Γκέτσε είναι άλλη ιστορία. Δεν έχει να κάνει με πάθεια σε γόνατα, αρρωστίες κτλ. Είναι ένα άλλο πράγμα και περαστικά του, και μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος να το ξεπεράσει και να ξαναπαίξει μπάλα, αλλά κυρίως να είναι καλά. Παίξει δεν παίξει μπάλα, το θέμα είναι να μπορέσει να είναι καλά. Να είναι καλά. Αυτό είναι το βασικό. Παιδιά, ποιος δεν έχει δει το δικηγόρο του διαβόλου? Συγγνώμη κιόλας τώρα που λέω, ποιος δεν έχει δει το δικηγόρο? Ποιος δεν έχει δει το δικηγόρο του διαβόλου? Ναι. Ο σοβαρά τώρα. Ποιος δεν έχει δει το δικηγόρο? Ας βγει ένας και πεις, εγώ δεν τον έχω δει. Περιμένω έναν. Είχα γνωρίσει στη δουλειά νέτο που υποστήριζα. Που υποστήριζα ότι ο φίλος με την Άλμπα, δηλαδή 3 χρονάκια ακατάπαστο σεξ και μετά να βάζει μπροστά ομάδα ποδοσφαίρου. Μέχρι που έμαθα ότι έχει πάρει τη μισή εταιρεία. Εντάξει. Του Αργύρη Πεζουλάκη την πρόταση γάμου τη διάβασες? Όχι. Πρωτότυπη ιδέα. Πάρε ένα αρνάκι λουλούδια, βάλε καρό που κάμεσο, πάνε στον πατέρα της και πες του: «Κύριε Γιώργη, εγώ την Ελενίτσα την αγαπάω και θέλω να την επάρω». Σωστά, παραδοσιακά ελληνικά. Σάλμα Χάγια και Πενέλοπε Κρούζ. Όνειρο, άσο ημίχρονο, διπλό τελικό, λέει ο Γρηγόρης από Σόφια. Απαντάει μόνος του. Εντάξει, αν απαντάς μόνος, τι να τοποθετηθούμε. Εντάξει, και στο δίλημα Σαρλίς Θερόν, Νίκιν Μπέισιντζερ, εγώ εσύ, για... Εσύ είσαι διπλούρα, το ξέρω. Ναι. Εσύ είσαι διπλούρα, εντάξει, όμως δεν είναι δίκιο γιατί προφανώς έχουμε ακούσει εκπομπές. Μεγάλωσα με την Νίκιν Μπέισιντζερ, εντάξει. Εντάξει, μην πιάνουμε Μόνικα Μπελούτσι όμως τώρα. Όχι, αυτό είναι παιδιά, η Μόνικα παιδιά δεν μπαίνει σε κανένα δίλημα. Πάμε σε ιερό και όσια. Δεν και όσια. Σε κανένα δίλημα με καμία. Πάμε στη Μόνικα Μπελούτσι και όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Ναι. Εντάξει, ας είμαστε σοβαροί. Φεύγουμε, αποχωρούμε. Ευχαριστούμε θερμά Βαγγέλη Νερατζιά, Τάκη Πουλή και Βασίλη Γερασίμου. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Βεβαίως. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.